Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε σε μια διαδραστική παράσταση που προσπάθησε να διαμορφωθεί αυτές τις 5 μέρες στο κάμπινγκ μας με ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών. Ξεκίνησε από μια μορφή θεατρικού εργαστηρίου, το οποίο είχε 2 συναντήσεις ομαδικές και μετά σπάστηκε σε πολύ μικρότερες ομάδες. Η αλήθεια είναι, ως θεατροπαιδαγωγός 20 χρόνια τώρα, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και ήταν δύσκολο εγχείρημα γιατί το θέατρο προσφέρεται σε διάφορες ομάδες και ηλικίες και το λατρεύει ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτό, σαν μια μορφή κοινωνικοποίησης, όταν δεν υπάρχει άλλη μορφή κοινωνικοποίησης. Θεωρώ λοιπόν ότι το κάμπινγκ από μόνο του, σαν θεσμός εδώ για αυτούς τους νέους που έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας, είχε μεγάλη πρόκληση στη διαμόρφωση των σχέσεων σε πολύ αυτοσχέδιο έτσι και ιδιωτικό επίπεδο, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιταχθεί ένα θεατρικό εργαστήρι. Άρα, ιδιαίτερα οι νέοι, γιατί κατά τα 2/3 το κάμπινγκ μας αποτελείται από νέους, έφηβους και φοιτητές, είχαν ανάγκη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους με το δικό τους μοναδικό και πρωτότυπο τρόπο. Δύσκολα θα δεχόντουσαν τα μυστικά ή τις τεχνικές του θεάτρου να μπουν μέσα στο πρόγραμμά τους αυτό το λίγο χρόνο, που ήδη ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένο από τις συζητήσεις και τις ευαισθητοποιήσεις στα ποικίλα θέματα που είχαμε. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι ό,τι δείτε σήμερα είναι άθλος. Ένας μικρός άθλος από όσους συμμετείχανε. Γι' αυτό το λόγο θα γίνει πραγματική παράσταση μόνο με τη δική σας συμμετοχή. Σας αγαπάμε πολύ γι' αυτό. Όσοι λοιπόν κάτσατε σε αυτές τις υπέροχες καρέκλες, πρέπει να ξέρετε ότι το θέατρο στον 21ο αιώνα έχει αλλάξει μορφή και δεν αποτελείται από το θέατρο των ηθοποιών. Το θέατρο λοιπόν προχωράει μπροστά και βάζει το θεατή στο ρόλο ενός ενεργητικού ανθρώπου. Ο Αγκούστο Μποάλ, ένα όνομα που δεν θέλω να ξεχάσετε από τη σημερινή μας συνάντηση, γεννήθηκε το 1930 στη Βραζιλία. Έζησε και μεγαλούργησε 60 και 70 επί δικτατορικών καθεστώτων και έφτιαξε ένα θέατρο ανατρεπτικό, ένα θέατρο πολιτικό, ένα θέατρο κοινωνικό, που κάθε πολιτική ομάδα οφείλει να γνωρίζει. Και παράλληλα με τη θεωρητική της κατάρτιση και την κινηματική της δράση, να έχει κάποια εργαλεία κοινωνικοποίησης, ευαισθητοποίησης, συνειδητοποίησης και αντίστασης για τις μικρές ομάδες τις οποίες κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και να τους δώσει τα όπλα για να αλλάξουν τον κόσμο. Ο Αγκούστο Μποάλ λοιπόν χώρισε το θέατρο σε 3 σταθμούς. Ο πρώτος είναι το θέατρο των αρχαίων Ελλήνων και του Αριστοτέλη. Ένα θέατρο θρησκευτικό που έχει τον θεατή σαν μαθητή που περιμένει τη λύτρωση και την κάθαρση, που τον βάζει ελαίο Θεού να νιώσει, να ταυτιστεί με τον ηθοποιό, δεν του επιτρέπει να σκεφτεί, ακινητοποιεί τον εγκέφαλό του, του επιτρέπει μόνο να νιώσει και αυτό λειτουργεί απόλυτα και στα περισσότερα σύριαλ που βλέπετε στη τηλεόραση, σε όλα αυτά τα μη που δεν αφισβητούμε καθόλου, συναισθηματικές, απονόπρες κτλ, τα οποία χάνεστε μέσα στην οθόνη, ταυτίζεστε με τον ηθοποιό και περιμένετε το ρόλο τέλος πάντων και περιμένετε κάποια στιγμή να υπέρθει η λύτρωση δική του και δική σας και δεν σκέφτεστε κάποια άλλη εναλλακτική. Αυτό ήταν ένα θέατρο άκρος απάνθρωπο για τον Μποάλ, γιατί έκανε το θεατή αντικείμενο και όχι υποκείμενο. Το δεύτερο στάδιο της θεατρικής τέλος πάντων κουλτούρας και σταδιοδρομίας ήταν ο Μπρέχτ. Ο Μπρέχτ ήρθε σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη, που δεν επιτρεπόταν πια να λες ότι πας στο θέατρο Σαββατοκύριακο για να ψυχαγωγηθείς, να φορέσεις τα καλά σου και να δεις τους αστούς να παίζουν έναν ιδανικό και τοπικό κόσμο. Και ο Μπρέχτ είπε: θα φτιάξουμε ένα θέατρο για να αλλάξουμε τον κόσμο. Και το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να σπάει το συνέστημα. Όχι, λυπάμαι αγαπημένοι μου θεατές. Αν θέλετε να έρθετε και να νιώσετε, να χαρείτε και να λυπηθείτε και να σας εκπροσωπήσουν αυτοί οι άνθρωποι, λαθέψατε. Κάθε 10 λεπτά, 15, ο Μπρέχτ δημιουργεί την αποστασιοποίηση. Δηλαδή, εκεί που πάει να πεθάνει ο άνθρωπος, ζωντανεύει και σου λέει: «Και εγώ τώρα πεθαίνω, λες εσύ να ξέρεις ότι αυτός που με σκότωσε μπορεί να σκοτώσει και εσένα, ναι. Ξύπνα λοιπόν, λαέ, και πάρε το μαχαίρι στα χέρια σου. Και τώρα πεθαίνω». Και πεθαίνει. Πού να νιώσεις εσύ θλίψη για το θάνατό του, πού να φανταστείς και να αφαιθείς έτσι μέσα στο συνέστημα.
τέλος συνέστημα. Ο άνθρωπος είναι δύο πράγματα, και ψυχή και μυαλό. Και αν δεν μπορέσει να τα ενεργοποιήσει και τα δύο μαζί, έχει χάσει το παιχνίδι. Λοιπόν, ο Μπρέχτ βάζει πολλά τραγούδια, βάζει πικέτες, πλακέτες που λένε τι συμβαίνει τώρα, και έτσι έχει φτιάξει την τρομερή τεχνική της αποστασιοποίησης, στην οποία υποκλίνονται οι πάντες. Μετά τον Μπρέχτ ήρθε ο Μπάλ και είπε ο Μπάλ. Ωραίο είναι όλο αυτό να βλέπω ένα θέατρο και να σκέφτομαι, αλλά κάποτε πρέπει και να κάνω κάτι. Και τότε έφτιαξε το θέατρο του καταπιεσμένου. Ένα θέατρο που αφορά όχι το κοινό του αστικού θέατρου, αλλά όλο τον κόσμο. Σε κάθε γωνιά της γης, ανθρώπους που έχουν ίδιες ανησυχίες, ίδια προβλήματα και ίδιες καταπιέσεις. Και είπε, εγώ φτιάχνω ένα θέατρο για τον καταπιεσμένο του γης, που πρέπει να καταλάβει ποιος τον καταπιέζει και να σταματήσει αυτή η καταπίεση. Και τότε είπε, δεν θα παίζουμε μόνο εμείς θέατρο για εσάς, θα εμείς θα παίξουμε κάτι που σας αφορά, μια σκηνή καταπίεσης καθημερινή, αλλά εσείς μαζί με εμάς σε μια διαλεκτική, διαλεκτικό θέατρο σημαίνει διάλογος στα πάντα, του ηθοποιού με το ρόλο, των ρόλων με το ρόλο, του ηθοποιού με το θεατή, του ρόλου με το θεατή, των θεατών μεταξύ τους. Όλοι εμείς εδώ θα φτιάξουμε μια διαδραστική παράσταση, προσπαθώντας να βρούμε ποια από τις λύσεις που μπορεί να προταθούν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ζωή. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς εδώ σήμερα. Και επειδή είχα υποσχεθεί στον αγαπητό μας κύριε Γρηγόρη ότι θα χρησιμοποιήσω και κάτι από τα θέματα του φετινού κάμπινγκ, και είχαμε κατά κάποιο τρόπο επιλέξει την Παρισινή Κομμούνα, θα ακολουθήσουμε μία συγκεκριμένη σειρά. Με όλες τις δυσκολίες που είχαμε, καταφέραμε και φτιάξαμε και ένα μικρό στιγμιότυπο θεατρικού, παρμένο απόσπασμα με αυτοσχεδιασμό από ένα βιβλίο του Μπέρτολ Μπρέχτ, πραγματικά, «Τις μέρες της Κομμούνας». Για όποιον το ξέρει, «Οι μέρες της Κομμούνας» είναι ένα θεατρικό που ο Μπρέχτ έγραψε εκείνη την εποχή, εμπνευσμένος από αυτά που συνέβαιναν στο Παρίσι. Λοιπόν, θα παίξω ένα πολύ μικρό στιγμιότυπο και να θυμηθούμε λίγο πάνω σε αυτό όλα αυτά που συζητήθηκαν την πρώτη μέρα με την υπόθεση των κανονιών στη Μομάρτη και στην Μπελβίλ, νομίζω, που ο λαός προστάτευσε τα κανόνια που ο ίδιος είχε αγοράσει απέναντι στους στρατιώτες του Θιέσου. Και όντως τότε είχα και εγώ ρωτήσει πώς θα γίνει ένας αδερφός να σκοτώσει έναν αδερφό. Και ο Μπρέχτ φαίνεται το σκέφτηκε αυτό και έβαλε δύο αδέρφια. Συγγνώμη, τον Φιλίπ Φορ και τον Φρανσουά Φορ, να είναι ο ένας από το ένα στρατόπεδο και ο άλλος από το άλλο. Και στη μέση η Ζενεβιέβ, μια δασκάλα εμπνευσμένη, η οποία όπως όλες οι γυναίκες στήριξαν πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα. Σε όλη μας την πορεία, από την ιστορία μέχρι τη σημερινή πραγματικότητα, τιμώντας τα 150 χρόνια 2021 και 1891 από τότε, θα έχουμε ένα σύμβολο. Αυτό εδώ, το κατασκεύασμα του κυρίου Ποταμίτη, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο, δεν είναι? Τι σας μοιάζει? Για να ακούσω. Τι? Κανόνι, άλογο, τι άλλο? Μια χαρά, ό,τι θέλετε φανταστείτε. Είναι ένα κανόνι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κανόνι, εντάξει. Λοιπόν, ένα κανόνι για τον καθένα να έχει διάφορους συμβολισμούς. Θέλετε να μου πείτε μερικές λέξεις βλέποντας αυτό το κανόνι μας? Όποιος έχει μία λέξη, την πετάει στον ουρανό. Πάμε. Πόλεμος. Άλλη. Πάτε και εγώ τη λέω μετά. Λίγορα, γρήγορα. Βομβαρδισμός. Πειρατές. Πάμε. Άλλο. Ό,τι σας έρθει αυτόματα, μη σκέφτεστε πολύ. Σωστό, λάθος. Δεν υπάρχει στο θέατρο. Ιδίως όταν είναι για την αφύπνιση των λαών. Είναι το σωστό. Τι? Θλίψη. Πάμε. Θάνατος. Μπορείτε να μου πείτε μερικά πράγματα και σε σχέση με το σχήμα του? Το τόσο αυτοσχέδιο, αυτό το σχήμα του που κάτι θυμίζει. Σας έρχεται κάτι? Πάμε. Σωλήνας, τέλος. Πάμε. Τα βρήκαμε όλα, τα φέραμε. Κανόνι μου αγαπημένο, είσαι ένας πόλεμος, θάνατος, βομβαρδισμός, σωλήνας και ό,τι θες και δεν ξέρεις τίποτα γι' αυτό. Αντικειμενικά είναι ένα κανόνι που δεν μπορεί να μιλήσει. Υποκειμενικά θα δούμε τι θα γίνει σε λίγο. Λοιπόν, το κανόνι αυτό θα χρησιμοποιηθεί και σε δύο σύγχρονα θεατρικά που θα σας δείξουμε, βασισμένα σε αυτοσχεδιασμό που έγινε με την τεχνική του Μποάλ από δύο ομάδες. Μία ενηλίκων, τις κυρίες που είναι από εδώ, και μία νεότερων μαθητριών φοιτητών. Τα παιδιά που είναι διάχυτα ανάμεσά σας. Τα μικρότερα παιδιά, επειδή θεωρήσαμε ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον για να εκθέσουν κάποια δική τους καταπίεση, γιατί χρειαζόταν πάρα πολύ ζήμωση και χρόνο σε ένα εργαστήρι για να μας εμπιστευθούν, και είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό, τα μικρά παιδιά θα παίξουν το θεατρικό, το ιστορικό. Μπορούμε όμως μετά να τα χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε στα διαδραστικά μας κομμάτια. Επίσης να πω ότι το πιο σημαντικό στο θέατρο δεν είναι τα λόγια. Αλλά μήπως ξέρει κανείς. Το σώμα. Πάμε παραπέρα. Σώμα, κάτι περισσότερο. Έχει πράσινο.
εκφράσεις του ανθρώπου. Αν δεν είναι άνθρωπος, οκ, τα είπατε πολύ καλά. Είναι εικόνα, παιδιά. Είναι σαν να έχεις ένα ζωγραφικό πίνακα. Η εικόνα. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε με εικόνες. Οι εικόνες, ό,τι δείτε, θα είναι πιο ισχυρές από τις λέξεις. Και κρατήστε τις εικόνες. Έχω λοιπόν ένα αντικείμενο σύμβολο και σε λίγο θα δείτε κάποιες εικόνες με τα σώματα των ανθρώπων. Αυτές και από τα τρία θεατρικά θα τις κρατήσετε πιο πολύ απ' όλα. Και ό,τι κερδίσετε σήμερα σαν γνώση, σας καλώ και σας προτείνω να το χρησιμοποιήσετε σε όλες τις κινηματικές και πολιτικές δουλειές σας. Είναι άκρος αποτελεσματικό. Πάμε. Η Μελισάνδη πρότεινε να... Α, έχουμε το μεταξύ να πω και ένα πάρα πολύ ωραίο δρόμο εικαστικό του φίλου μας του κυρίου Χρήστου, που βρίσκεται εδώ, και της Βίκης. Δηλαδή, θα προτρέψουμε και τις τέχνες, πολύ αυτοσχέδια και ευρηματικά, ζωγραφική μαζί με χορό προς το τέλος του πρώτου μέρους. Το πρώτο μέρος έχει τις παρουσιάσεις, το δεύτερο μέρος έχει τη συμμετοχή σας. Οπότε προετοιμαστείτε. Γυμναστείτε, τεντωθείτε, πάρτε βαθιές ανάσες και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι της Μελισάνθης. Η Μελισάνθη θα σας μιλήσει γι' αυτό. Ακούγομαι. Ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα, δύο. Να, ευχαριστώ. Έχω να ομολογήσω ότι είμαι λιγάκι απροετοίμαστη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πετύχει αυτό που έχω ετοιμάσει παρόλα αυτά, παρόλο που ίσως να έπρεπε να έχω ετοιμάσει περισσότερο, αν το είχα σκεφτεί λίγο πιο πριν. Είναι η μπαλάντα του νεκρού στρατιώτη του Kurt Weill, το οποίο μιλάει για το Τρίτο Ράιχ. Είναι ένα σάτιρο θέατρο τραγούδι, το οποίο ελπίζω, του οποίου βασικά τα λάθη που θα κάνω ελπίζω να καλύψω αρκετά καλά ή να μην κάνω καθόλου. Θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζω να ακούγομαι, γιατί προς το παρόν δεν τα καταφέρνω ιδιαίτερα. Και αυτό, ελπίζω να μην φάω καμιά ντομάτα, τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Δεν μπορώ να είμαι πιο σοβαρή από αυτό. Έλα, πάμε. Όλα εδώ φτιάχνονται. Άρα λοιπόν την μπαλάντα του νεκρού στρατιώτη για να μιλήσουμε για κάτι πιο πολεμικό και ιστορικό. Του Kurt Weill. Μπρέχτ και εδώ. Πάμε. Για 5ο Μάη πόλεμαει για ειρήνη κουβέντα καμιά. Κι ο Φανταράκος Σταύροντα πεθαίνει ηρωικά. Κι ο Αυτοκράτορ οργίζεται και βγάζει διαταγή. Ο θάνατος αναβάλλεται. Η νίκη όσο αργεί. Παμπαραραμ, παμπαραραμ, παμπαραραραμ. Μα ο φαντάρος κοίταται στον τάφο του δίχως ντροπή. Και ξάφνικα τον επισκέφτεται μία επιτροπή. Με φτιάρι και με αγιασμό ξεθάβουν το νεκρό. Λένε γύρνα στο μέτωπο και βγάλε το σκασμό. Παμπαραραμ, παμπαραραμ, παμπαραραραμ. Τον εξετάζει ένας γιατρός, τον βρίσκει λίαν καλός. Και... κοπάνα μονάχα την κάνει ο νεκρός, γιατί είναι πολύ δειλός. Παμπαραραμ, παμπαραραμ, παμπαραραραμ. Τον σηκώνουνε και φεύγουνε στη νύχτα τη μαγευτική, ενώ ο αρμοδίος τους φώτιζε σελήνη ρομαντική. Το στόμα το σάπιο του βουτού σε μαύρο κρασί γλυκό. Δυο νοσοκόμες του κρατούν μπροστά του γυμνό θηλυκό. Παμπαραραμ, παμπαραραμ, παμπαραραραμ. Συγγνώμη. Με τύβανα και δερά παππού, με τύβανα και... Όχι, συγγνώμη, δεν το πιστεύω. Τέλειο! Εξαιρετικό! Ακουστήκαμε, εξαιρετικά. Μέχρι εκεί. Κανείς δεν ξέρει πόσους στίχους εκτροφές έχει.
Και λίγη διπλωματία. Τέλειο. Τέλειο. Το πιο σημαντικό. Θα το πούμε να το απαγγείλουμε. Διάβασέ το. Ναι. Θέλει να πει κάποια πράγματα. Πάμε. Μια πλήρη καταστροφή ήταν, εντάξει. Όχι, πάμε. Δεν έκανε πρόβλημα σε ουσιαστικά το όλο θέμα είναι αυτό, ότι, γιατί αυτό όντως είχε ανακηρυχθεί στο Τρίτο Ράιχ, ότι δεν θα γυρίσετε σπίτια σας άμα δεν νικήσουμε. Οπότε αυτό σατηρίστηκε από τον Μπρέχτ και φτιάχτηκε αυτή εδώ πέρα η μπαλάντα, το οποίο είναι ένα πείμα που μελοποιήθηκε από τον Κουρτ Βάιλ, που λέει για τον στρατιώτη ο οποίος ενώ πέθανε, γύρισε στο μέτωπο, κανονικά ας πούμε, και γίνεται μια γελοιότητα γύρω από το άτομό του που ενώ πέθανε ηρωικά ας πούμε και καλά, εφόσον πέθανε στον πόλεμο. Θεωρείται παρόλα αυτά κάτι σαν λιποτάχτης από τη στιγμή που τόλμησε να πεθάνει. Έχει εμένα, δεν ξέρω γιατί, αλλά το αγαπημένο μου σημείο είναι που λέει «Σκυλιά, ποντίκια και ασβή δακρύζουν με πατριωτισμό», που σημαίνει ότι κανένας δεν ενδιαφερόταν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος πέθανε στον πόλεμο, γιατί ήταν το τελευταίο που τους απασχολούσε το αν ανέπνεε πλέον. Και στο τέλος απλώς χάνεται με τα αστέρια, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε στρατιώτη που πολεμάει για το οτιδήποτε, ακόμα και αν είναι κάτι τέτοιο. Γενικότερα είναι μία οδή στην σκληρότητα, επίσης, όπως όλα αυτά βασικά που έχουμε όλα. Τα περισσότερα από αυτά που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες της συζήτησης, όπως ήταν ας πούμε η ματωμένη εβδομάδα της Παρισινής Κομμούνας, που εμένα πραγματικά με γονάτισε όταν το άκουσα, θεώρησα ότι θα τέριαζε αρκετά. Προσπάθησα. Ευχαριστούμε Μελισσάνη. Να χειροκροτήσουμε πρώτημα, παρακαλώ. Ωραία. Ακολουθεί λοιπόν ένα μικρό στιγμιότυπο, ούτε πεντάλεπτο, από τις μέρες κομμούνας του Μπρέχτ. Θα παίξει η Κατερίνα, ο Γιάννης και η Φιωρούλα. Είναι ο Φιλίπ Φορ, στρατιώτης του Θιέρσου, ο Φρανσουά, ο μικρός του αδερφός, που είναι εθνοφρουρός, και η Ζενεβιέβ. Και ξεκινάμε. Φίλιπ, τι γυρεύεις το κανόνι? Έχω διαταγή να το μεταφέρω στις Βερσαλίες. Τι είπες? Η κυβέρνηση θέλει να μας πάρει τα κανόνια μας. Θα πρέπει να αστειεύεσαι. Εσείς, γιατί βρίσκεστε πρωί-πρωί στο δρόμο? Μήπως θέλετε να μας κάνετε κομματάκια? Ήθελα να πάρουμε άσπρο ψωμί. Και ήμουν από το χάραμα στις 5. Και περίμενα στην ουρά. Αλλά κατάλαβα την παγίδα όπου στήσατε για να κλέψετε τα κανόνια μας. Τα κανόνια είναι του στρατού. Λάθος. Τα κανόνια είναι του λαού. Τα πληρώσαμε με τον ιδρώτα μας. Μα ο πόλεμος τελείωσε. Τα κανόνια πρέπει να παραδοθούν στους πρόσους. Τι λες? Δεν τα θέλετε για τους πρόσους? Δεν το θέλετε για τους πρόσους, τα θέλετε για την κυβέρνηση. Ώστε να τα γυρίσετε εναντίον μας. Τι γίνεται εδώ? Φρανσουά, ο αδελφός ήρθε εδώ για να κλέψει τα κανόνια μας. Εμπρός, σηκωθείτε, έχω διαταγές. Ας το κανόνι στη θέση του, Φίλιπ, δεν σου ανήκει. Μικρέ, ας το όπλο κάτω. Όχι, αίμα. Όχι. Μικρέ, ας το όπλο σου. Μην κουνηθείς γιατί θα σου τραβήξω. Πάτερ, μόνο αν τις ουρανές έχεις δει το τόνο. Αστειεύεστε. Θα σκοτωθείτε για να... Θα σκοτωθείτε για να υπηρετήσετε τους στρατηγούς. Μετρώ στο 3. 1. Όχι. Θα πρέπει να πεινάς. Ορίστε, πάρε λίγο ψωμί. Ο πόλεμος τελείωσε. Θέλουμε όλοι να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Μην γυρίσεις πίσω, λοιπόν. Μείνε μαζί μας, αδερφέ. Θέλω λίγο να αποθανατήσετε αυτή την εικόνα των τριών παιδιών, τα οποία είχαν άλλη θέση στο κανόνι στην αρχή και άλλη θέση στο τέλος. Πιστεύω να έχετε καταλάβει τη διαφορά. Στα
Σταθείτε στο κανόνιο που ήσασταν στην αρχή. Μόλις πρώτο... Μάλλον όταν ήρθε εδώ πέρα η Κατερίνα. Λοιπόν, ο Φιλίπ, η Ζενεβιέβ και ο Φρανσουά. Κάτσε, Ζενεβιέβ. Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε ποιος έχει την εξουσία του κανονιού αυτή τη στιγμή. Ναι. Ο Φιλίπ, λες εσύ. Άλλος. Ζενεβιέβ. Η Ζενεβιέβ. Ωραία. Ας πάμε λίγο κίνηση μπροστά και πηγαίνετε στην επόμενη φάση που είσαι εσύ εκεί και ο... Πάμε. Αλλάξτε σιγά σιγά το χρόνο μπροστά και κάθεσαι εσύ κάτω. Όχι, όχι, σήκω, Ζενεβιέβ. Σήκω. Τελευταία σκηνή. Κάτσε. Όχι, Κατερίνα, κάτω. Ωραία. Ποιος έχει την κυριότητα του κανονιού τώρα. Κανένας. Κανένας. Το κανόνι είναι άχρηστο αντικείμενο. Χρησιμοποιείτε τους καναπές. Έχετε μάθει να μιλάτε τη γλώσσα του θεάτρου. Ένα χειροκρότημα στο κοινό, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ένα χειροκρότημα στα τρία παιδιά μας που μάθανε το κείμενο σήμερα το πρωί. Το πήρανε σήμερα το πρωί. Το κάνανε δύο πρόβες μόνοι τους και μία μαζί μου. Εντάξει τώρα. Ναι. Αρκάμικ, παρακαλώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γρηγόρης μας προμήθευσε το βιβλίο του Μπρέχτ και όλα αυτά ζούνταν. Μπράβο, λοιπόν. Το κανόνι θα παραμείνει και θα ακολουθεί στο δεύτερο θεατρικό, το οποίο πάει 150 χρόνια μπροστά και έρχεται στις μέρες μας. Πριν όμως σας αποκαλύψω το θέμα του, θα δείτε τις τέσσερις κυρίες οι οποίες παίζουν στο δεύτερο θεατρικό να πάρουν μια θέση σε σχέση με το κανόνι, το κανονάτο. Ωραία. Και πάμε να δούμε. Είναι η κυρία Καλλιόπη. Η κυρία Άννα. Η κυρία Διονυσία. Και η κυρία Γιάννα. Και αν δεν μας αρέσουν αυτά τα κυρία, είναι η Καλλιόπη, η Άννα, η Διονυσία και η Γιάννα. Λοιπόν, αυτές οι κοπέλες εδώ, οι όμορφες, θα παίξουν ένα θεατρικό των ημερών μας. Θέλω απλά να μου πείτε τι πιστεύετε ότι γίνεται με τις σχέσεις εξουσίας. Στο θέατρο δεν υπάρχει ρόλος που να μην έχει τη δική του εξουσία. Άλλος, και στη ζωή επίσης. Άλλος την ανώτερη και άλλος την κατώτερη. Μπορείτε να καταλάβετε κάτι τι γίνεται με αυτές τις κυρίες. Ένα χέρι λαμπερό πάντα. Πάμε. Η Καλλιόπη έχει την εξουσία του κανονιού. Όσοι συμφωνούν, σηκώνουν χέρι. Καλλιόπη με το κόκκινο. Έχει την εξουσία του κανονιού. Θα είναι κάτι στις μέρες μας. Σαν αξιόλογος, ας πούμε, επιθεωρητής, εργοδότης, τραπεζίτης, υπουργός, το όχι. Χέρια, χέρια να δω. Οκ, okay, κάτω. Ποιος λέει ότι έχει την εξουσία η κυρία Διονυσία. Ουάπς, ισοπαλίες εδώ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύετε ποτέ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποδέστερος ενός άλλου μπορεί να έχει και κάποια εξουσία απέναντι σε έναν άλλον. Θα μπορούσε, Ωραία, σχέση εξουσίας. Ποιος δεν έχει καθόλου εξουσία σε αυτό εδώ πέρα το story που θα δείτε. Ποιος. Η κυρία Άννα. Ποιος λέει ότι η κυρία Άννα δεν έχει καθόλου εξουσία. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Και αυτή η γλαμπρή κυρία εκεί πέρα τι είναι. Ο παδός. Ο παδός. Του ποιονών. Απλά να μην φαίνεται ακόμα. Θα τα θυμηθείτε όλα αυτά μετά. Τέλειο. Λοιπόν. Ένα χειροκρότημα στις κυρίες. Θα τραβήξουν λίγο το κανόνι στο πλάι, γιατί δεν είναι το κεντρικό σκηνικό. Τραβήξτε το προς τα εκεί. Και το θέμα που θα δείτε λέγεται Supermarket Τσουκαλάς. Λυπάμαι πολύ που σας απογοήτευσα. Θα δείτε και εκεί πέρα όμως τι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, σηκώστε το προς τα εκεί και βάλτε το εκεί. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είναι έξω στην πλατεία αυτό. Και εδώ είναι το Supermarket Τσουκαλάς στη Ζάκυνθο. Λοιπόν, οι αυτοσχεδιασμοί έχουν γίνει ως εξής. Σκεφτόμαστε μορφές καταπίεσης από την καθημερινότητά μας και παίζουμε ακριβώς την καταπίεση όπως την έχουμε βιώσει. Όσο πιο ειλικρινές είναι, τόσο πιο σωστή θα γίνει μετά η διαδικασία στο φόρουμ και στο διαλεκτικό θέατρο που θα παίξουμε μαζί. Ένας διηγείται την ιστορία και άλλοι παίρνουν τους ρόλους. Την παίζουν μέχρι τη στιγμή που γίνεται η κορύφωση της καταπίεσης. Και εκεί σταματάνε. Το έργο είναι ημιτελές. Η συνέχεια του έργου έρχεται από το κοινό. Αυτά για αρχή. Πάμε. 4 η ώρα το μεσημέρι, αλλαγή βάρδιας στο σούπερ μάρκετ Τσουκαλάς.
Πολύ ωραία. Θέλετε πέτρες, πέτρες. Ξεκινάμε. Ο επόμενος, παρακαλώ. Αριθμός 163. Παρακαλώ, τι θα θέλατε. 10 φέντες γκούντα. Ένα λεπτό. Ορίστε, ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Γεια, ήρθα. Τι κάνεις? Άστα, τρέχω σαν το Βέγκο από το πρωί σήμερα. Πολύ αλήθεια. Δουλειά. Αλήθεια? Ναι. Τι λες ρε Άννα. Εγώ όμως εδώ βλέπω ότι δεν έχεις καθαρίσει τα τυριά, όπως έπρεπε να κάνεις την πρωινή βάρδια. Ρε Διονυσία, για όνομα του Θεού. 2 μήνες εδώ πέρα, βλέπεις και σου είπα ότι σήμερα είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Με βλέπεις ότι τρέχω. Και έρχεσαι και μου τη λες και από πάνω. Ρε Άννα, ήρθα να κάνω τη βάρδια μου και βρίσκω δουλειά που έχεις αφήσει εσύ από το πρωί. Δηλαδή πρέπει να την κάνω εγώ αυτή τη δουλειά. Επειδή εσύ δηλαδή είσαι καινούρια, πρέπει εγώ να κάνω τη δική σου τη δουλειά. Με βλέπεις ότι τρέχω. Είμαι και χτυπημένη και το ξέρεις. Ναι, ναι, οκ, είσαι χτυπημένη, εντάξει, οκ. Ναι, ναι. Επόμενος, 164. Γεια σας, κορίτσια. Τι κάνετε? Καλά εσείς? Τι θα θέλατε? Λίγο από εκείνο το κασέρι υπήρου. Α, μάλιστα. Πώς θα θέλατε? Μη βάλεις. Βλέπω λίγη μούχλα. Δεν θα το πάρω. Δεν είναι καλό. Ξέρετε, δεν είναι μούχλα. Απλώς χρησιμοποίησα πριν το μαχαίρι και έκοψα λίγο από δεν το ροκόρ. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Δεν θα το πάρω, εντάξει. Δεν θα το πάρω. Μια άλλη φορά. Κυρία Γιάννα μας, τι συμβαίνει εδώ πέρα, γιατί... Ήρθα να πάρω λίγο γιατί... κασέρι, αλλά εντάξει. Είδα λίγη μούχλα. Θα σας μιλήσω λίγο αργότερα, ένα λεπτάκι. Κυρία Γιάννα, να σας κεράσουμε λίγη γραβιέρα αμφιλοχίας. Δεν θέλω. Μου τη φέραμε σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλή. Θα σας αρέσει είναι πάρα αλμυρί, πολύ. Θα αρέσει θέλω. Και στον κύριο Επαμινόγκα. Δεν θέλω. Είναι αλμυρί. Δεν πειράζει. Μην ταράζεστε. Μια άλλη φορά. Ήθελα πάρα πολύ να σας δω. Να σας πω ότι θέλω να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Παμινότα. Ευχαριστώ. Τη γραβιέρα την πήρατε? Δεν θέλω, δεν θα πάρω γραβιέρα τελικά. Είδα λίγο μούχλα και μούχλα. Δεν θα... Μούχλα. Ναι. Άννα, ένα λεπτάκι κυρία Γιάννα μας. Άννα, μάλιστα. Κυρία Γιάννα, λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν. Είχε πολύ δουλειά το κορίτσι. Δεν δικαιολογείται αυτό, δεν δικαιολογείται. Όμως, έχω να την προτείνω φετούλα Τζορτζάτου από την Κεφαλονιά. Διονυσία, μισό κιλάκι στην κυρία Γιάννα. Ένα κιλάκι, Διονυσία, ένα κιλάκι, κυρία Γιάννα μου. Δεν μπορώ. Θέλω να σας παρακαλώ πάρα πολύ να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου και την εκτίμησή μου στον κύριο Παμινότα. Και από το ταμείο ξέρουν τα κορίτσια. Να είστε καλά και εννοείται ότι το σούπερ μάρκετ Τσουκαλά είναι πάντοτε εδώ για τους καλύτερους πελάτες μας και για όλο τον κόσμο βέβαια. Άννα, έλα εδώ. Διονυσία, καθάριζε σε παρακαλώ γιατί έρχονται τουρίστες. Έλα, Άννα. Ναι. Άννα, τι έγινε πριν από λίγο? Άννα, γιατί έχει μόκλα το τυρί? Ξέρετε, είχαμε πολλή δουλειά σήμερα και έχω και χτυπημένο πόδι και... Άννα, ξέρεις τις αρμοδιότητές σου? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε στα σούπερ μάρκετ Τσουκαλάς είναι να καθαρίζετε όλα τα τυριά ώστε να είναι ευχαριστημένοι οι πελάτες μας. Η κυρία Γιάννα είναι καθηγήτρια, είναι γνωστή σε όλη την τοπική κοινωνία. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί. Την προηγούμενη εβδομάδα ήσουν στα Λαντικά. Θυμάσαι τι έγινε εκεί? Θυμάσαι που δεν προώθησες το σαλάμι αέρος και σου είπα
ότι εάν δεν το πουλήσεις πριν λήξει, θα επιβαρυνθείς εσύ. Θα το πληρώσεις εσύ. Σου έκανα μια χάρη. Την επόμενη φορά σου λέω δεν θα σου ευχαριστώ. Και τώρα συμβαίνει αυτό. Ξέρετε, ήρθανε και τα γιαούρτια και έπρεπε να τα τοποθετήσω στα ράφια του ψυγείου και δεν πρόλαβα. Σταμάτα αυτή τη στιγμή. Οι γονείς μου παρακάλεσαν συνταξιούχοι άνθρωποι, η Ανούλα μας είναι άνεργη, το κορίτσι μας καλό, φιλότιμο και σου δώσα μια ευκαιρία. Θα μπορούσα να πάρω τόσες πολλές και σου δώσα εσένα μια ευκαιρία. Λοιπόν, δύο λόγια θα σου πω. Αν αυτό επαναληφθεί, απολύεσαι. Κατάλαβες? Λοιπόν, πήγαινε στον πάγκο γρήγορα και καθάριζε. Επειδή πήγε 4 η ώρα και τελειώνει η βάρδια μου, θα μπορέσω να φύγω? Εξαφανίσου από μπροστά μου. Θα τα πούμε αύριο. Τι συμβαίνει αν φεύγουμε? Τελείωσε η βάρδια μου. Και όλη αυτή τη δουλειά που άφησες πίσω, ποιος θα την κάνει, Άννα? Θα την κάνω εγώ. Ήρθα και βρήκα όλη αυτή τη δουλειά και μου την αφήνεις και φεύγεις. Είναι δυνατόν? Αν είναι δυνατόν. Ωραία λοιπόν. Ποιος νομίζει ότι βρήκε τη σχέση εξουσίας στο κανόνι και τις παίξανε σωστά? Περίπου. Τις βρήκαμε? Είχε κάποιο παραλλαγή? Για σηκώστε χέρι όσοι πιστεύετε ότι βρήκατε ότι η κυρία Καλλιόπη είναι Τσουκαλάς, η εργοδότησα. Α, η πελάτη τελικά. Για να δούμε. Ήταν η πελάτη εξουσία τελικά? Για να το ακούσουμε αυτό. Πάμε. Η πελάτη είναι η πρώτη εξουσία και μετά είναι η... Γιατί έχει το χρήμα, ε? Ναι. Οπότε, άκουστε λοιπόν τώρα. Άρα, ενώ δεν ήταν δίπλα στο κανόνι, η κυρία που παρακολουθούσε, κατά κάποιο τρόπο, δίνει το στίγμα γιατί η εργοδότης, η ιδιοκτήτρια, της χάρισε το τυρί. Άρα είναι εξαρτημένη από το χρήμα της. Αυτά να τα σκεφτείτε αργότερα, γιατί θα πρέπει να αποφασίσετε ποιανού το ρόλο θέλετε να αλλάξετε. Αυτή είναι για να την επεξεργάζεστε η σκηνή. Υπάρχει άλλη μια σκηνή με νεότερο θέμα και ας έρθουν εδώ οι κοπέλες μας, Άννη, παίζετε, Ιωάννα και Βι. Πάμε. Παίρνουμε το σκηνικό μας. Λοιπόν, κορίτσια, θα ήθελα κι εσείς να σταθείτε λίγο στο κανόνι σε σχέση με τους ρόλους σας. Λοιπόν, αυτά τα κορίτσια είναι τα πιο πολυδουλεμένα, αυτοσχεδιάζουν απολύτως, εντάξει. Οπότε, μεγάλο χειροκρότημα για τις κοπέλες μας, διότι, εντάξει, το κάμπι ήταν πάρα πολύ δυνατό για αυτές, δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, οπότε θα το σχεδιάσουν έτσι κι αλλιώς πολύ εύκολα πράγματα. Λοιπόν, σταθήκαμε στο κανόνι. Με το 3, η Άννη λοιπόν, το Β και η Ιωάννα. Πάμε. Ποιος έχει την εξουσία του κανόνιου? Τι βλέπουμε εδώ? Γιάννη. Ποιος? Το Β. Το Β. Η κοπέλα μπροστά είναι πολύ έτσι θύμα όπως η προηγούμενη που ήταν στο κανόνι ή όχι? Δουλεύουμε την Ιωάννα. Είναι λίγο παράξενο. Δουλεύει συνόλευτος. Για πάμε. Εδώ, κάτσε. Πώς τη βλέπετε? Ωραία, ας σηκώσουμε χέρι. Ποιος λέει την εξουσία του κανονιού το έχει το Βίνι, η κοπέλα Ξανθούλα μπροστά? Εδώ. Χέρια, κάτω. Ποιος λέει το έχει και η Άννη και το Βί? Μόνο η Άννη. Η Ιωάννα. Ωραία. Όπως το ήταν πριν. Εδώ. Ναι. Όχι, δεν το έχει. Το έχει? Ωραία. Μπορεί να... Το έχει, λέει εδώ ο ζωγράφος μας. Πολύ ωραία. Μπορούμε να φανταστούμε τι θεατρικό θα μας παίξουν τα παιδιά? Όποιος δεν το ξέρει. Πάμε, πάμε, το μυαλό πρέπει να δουλεύει. Δεν θα δώσουμε όλα έτοιμα. Κάποια έλα. Αντίσταση ή κάτι τέτοιο. Αντίσταση. Σύγχρονο, 2021. Με την πυρίτσα στο χέρι. Με την πυρίτσα. Τι έχετε? Κορίτσια, για δείξτε μας τα αξεσουάρ σας. Για την Ιωάννα το λέω. Δυο μπυρίτσες και ένα νεράκι. Για την Ιωάννα το λέω. Μπυρίτσα, χαλαρά. Έχουμε κάτι? Πάμε. Μου κάτι τα δασκάλες και... Οκ. Okay. Άλλος? Κάτι σαν παρενόχληση. Το ξέρεις. Ωραία. Πάμε να τις δούμε.
Και ό,τι γίνει θα το πούμε. Το καλό είναι να πάει στην άκρη. Α, είναι στην άκρη. Βρισκόμαστε. Ξέρουμε το πάρκο ποιο είναι. Α, ένα πηγάκι. Πάρτε το. Εδώ, πάρτε το. Το σκηνικό του φτιάχνετε. Λοιπόν, σε ένα άλσος γενικά. Όπου γης και άλσος. Πάρκο, παρκάκι, αλσίλιο, δασίλιο, δρόμος εδώ που πάει στο εργοστόλι. Ό,τι έχετε στο σπίτι σας εκεί και κοντά στη γειτονιά. Κλείστε τα μάτια και ονειρευτείτε το πάρκο της γειτονιάς σας. Είμαστε εδώ. Ωραία, κορίτσια μικρόφωνα. Δεν έχουν κάνει πρόβλημα με μικρόφωνο, θα τους συγχωρέσετε. Μπορεί να φωνάξω και δυνατά. Λέγε ρε μαλάκα, Μπάμπη, πώς πήγε χθες η φασούλα με τον κομμενάκι. Τι να σου πω ρε μαλάκα, δεν κάθισε τελικά. Εγκάθισε ή δεν την έβαλες εσύ κάτω. Πού να την βάλω, στον μπαρ, ήμασταν οι κολλητέρες από δίπλα με τον κομμενό της. Ρε βλαμμένο στον μπαρ, δεν είπαμε ότι ξεμοναχιάζουμε σπίτι, ρε βλαμμένο. Ποιο μπαρ, ρε γάμο, το κοιτάξτε και με φίλοι. Ρε είπαμε να μεθύσουμε, να αράξουμε, να χαλαρώσουμε. Τι να αράξετε, ρε φάση δεν ήθελες. Άλλα σου έχω πει να κάνεις. Κάνα ποτό, παραπάνω, κάνα ποτό. Εντάξει, τώρα τι να κάνω, ρε, με την κολλητήρια από δίπλα και τον άλλο. Τον γι' αυτό βγαίνουμε μόνοι μας, ρε φίλε. Γι' αυτό βγαίνουμε μόνοι μας. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είσαι πιο. Πιο σωστός, πιο αποφασιστικός. Ξέρεις, τα κομμενάκια τρέχουνε, ρε. Πρέπει να ξυπνήσεις. Τρέχουν τα κομμενάκια. Όντως. Λοιπόν, έφυγες τώρα, σήκω. Σήκω, σήκω. Ξέρεις, ε. Σωστά. Βασικά, επειδή έχω και εγώ καύρες, θα έρθω και εγώ μαζί σου. Κοριτσάκι, τι έγινε, τρέχουμε, τρέχουμε. Ναι. Για πού τα βάλαμε. Εδώ γύρω βγήκαμε λίγο. Ονοματάκι. Ιωάννα. Γυμναστικούλα βλέπω. Καλό μου, δεν τα χρειάζεσαι. Βλέπω είσαι θετικά το σωματάκι. Ναι. Έλα, έλα, τζόλι μας. Όχι, ρε, εσείς ξέρετε, πρέπει να φύγω, ρε, εσύ, δεν προλαβαίνω. Έχω να πάω κάπου. Καταρχάς, γιατί τρέχεις τόσο μόνη σου. Ρε εσύ, εντάξει. Ωραία, έλα, εμείς θα σε προσέξουμε καλά. Όχι, ρε εσύ, πρέπει να φύγω, συγγνώμη. Και ένα χειροκρότημα. Είναι η αποκάλυψη βέβαια στους νέους, να τους εμπιστεύεσαι πάντα, γιατί δεν κάνουν ποτέ πρόβα, αλλά είναι πάντα καλύτεροι. Λοιπόν, η Άννη, λοιπόν, το μπει και η Ιωάννα μας. Θα είναι κοντά σας σε λίγο, να τους επιλέξετε εσείς. Είναι σαν έτσι διαδραστικό. Είχατε βρει τη σχέση εξουσίας, αλήθεια, στο μυαλό σας, τη βρήκατε. Όχι, δεν τη βρήκατε. Ήταν όμως σωστές οι θέσεις τους πριν. Εκφράσαν τους ρόλους τους, όχι. Τελικά ποια είναι. Πώς θα τις βάζατε, κυρία Δήμητρα, πάμε. Τοποθετήστε τις. Α, η Άννη τα πιο πάνω. Ναι. Άννη, άλλαξε τη θέση σου που κάνες πριν. Δεν μας εξέφρασε αυτό που έπαιξες. Άλλαξε τη θέση στο κανόνι. Επειδή και το μικρόφωνο. Είχε πάρει το μικρόφωνο και δεν το έδινε. Κατάλαβες. Έτσι, κυρία Δήμητρα, τι θέλετε. Όχι, πάνω. Πόδι πάνω. Πόδι πάνω στο κανόνι. Αυτό. Και το βι, πού το βάλουμε. Δίπλα ακριβώς το ίδιο. Έλα, λίγο φοβιστικό. Καθιστή. Και το κορίτσι αυτό είχε σταθεί σωστά. Δεν τις έλεγξα ποτέ, το έκανε μόνο στους μόλις τώρα, πάμε. Είναι λοιπόν μια εικόνα που δηλώνει μια σχέση, να μαθαίνετε να αποκωδικοποιείτε τη γλώσσα του σώματος. Τώρα είναι σωστά, συμφωνεί το κοινό. Το αλλάζουμε, πάμε, σήκω. Αυτό που είδες τι πρέπει να γίνει, πάμε. Αλλάζεις, αλλάζεις. Δεν έπαιξε καθόλου αυτό που δείχνει τώρα, έτσι. Δεν ήσουν αυτό, Ιωάννα, ήσουν αυτό τελικά. Ήθελες να είσαι το άλλο, αλλά θα το παίξει κάποιος θεατής το άλλο. Η Ιωάννα λοιπόν έπαιξε αυτό, αν και ένιωθε ότι ήταν αυτό μέσα της, αλλά τα αγόρια προσλάβανε αυτό. Εάν εσείς πιστεύετε ότι έπρεπε να κάνει κάτι άλλο, θα την αλλάξετε σε λίγο. Τέλειες! Χειροκρότημα στις κοπέλες μας. Και ήρθε η ώρα, πριν σας βάλω να παίξετε εσείς, να δούμε και άλλες τέχνες. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Χρήστο και την κυρία Βίκη, τον ζωγράφο και τη χορεύτριά μας, και την κυρία Μελισάνθη στη μουσική. Μελισάνθη, έτοιμη. Το κανόνι να φύγει, φαντάζομαι, το πάω λίγο πιο άκρη, ενοχλεί. Το κανόνι μπαίνει, ωραία. Το παγκάκι. Το παγκάκι να φύγει, το μικρόφωνο να πάει κάπου. Ένα χειροκρότημα στον Χρήστο και στη Βίκη, παρακαλώ. Όλο αυτό σχέδιο και το παγκάκι μπαίνει. Πάντως είναι επαγγελματίες οι άνθρωποι, οπότε δεν ανησυχούμε καθόλου. Πάμε. Ο κύριος Χρήστος μόλις το πρωί ζωγράφισε αυτό και για όσους δεν ξέρουν, χτες που παίζαμε την ομιλία, ζωγράφισε τουλάχιστον 10 ζωγραφιές
που τις χάρισε στην Αγγελική και σε εμάς. Ένα κυριαρχός μας τον κύριο Χρήστο. Καλλιτέχνες. Και είναι, θέλετε να μας πείτε κάποια λόγια, κύριε Χρήστο, γι' αυτό. Να το ονομάσουμε, είπαμε. Είναι κάτι σαν μια σχέση ζευγαριού που επαναπροσδιορίζεται. Αλλάζει το ζύγι, μια από εδώ και μια από εκεί. Μπορείτε να μου πείτε τι βλέπετε στη ζωγραφιά. Πάμε πάλι. Είναι μια εικόνα κανονική αυτή, δεν είναι εικόνα με σώματα. Τι βλέπετε? Βλέπουμε κάτι. Κατερίνα. Έναν άντρα που καταπιέζει μια γυναίκα. Σίγουρα, σε θέση εξουσίας. Σίγουρα έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Είτε επαγγελματική, είτε οικογενειακή. Ωραία. Συγγενική. Μην διαλέγετε ποτέ να κάθεστε κάτω από κάποιον άλλον. Είσαστε στην μικρότερη θέση εξουσίας. Εκτός αν κάθεστε στην καρέκλα μέσα το αυτό και πίσω από ένα γραφείο. Τότε είσαστε σε σχέση εξουσίας σίγουρα. Εντάξει. Αλλιώς σηκωθείτε όρθιοι. Είναι και ένα παιχνίδι που παίζουμε με τα παιδιά. Θα σας σταθεί όρθιος πιο πολύ ώρα. Λοιπόν. Τα δύο φύλλα λοιπόν επαναπροσδιορίζουν σχέσεις.
Ένα χειροκρότημα μεγάλο στον Χρήστο και στη Βίκη. Και στη Μελισάφη. Εξαιρετικό. Πιο μεγάλο χειροκρότημα, παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο εικόνες. Και στο θέατρο επίσης. Γιατί τώρα πρέπει να σας προετοιμάσω για τη δική σας δουλειά. Η προηγούμενη εικόνα και αυτή η εικόνα, τι διαφορά έχουνε. Του ζωγράφου μας εδώ. Που χρειάστηκε να χορέψει ένας άνθρωπος για να αλλάξει. Κορίτσι όμορφο, πες. Διαφορετικές. Στην πρώτη έχει εξουσία ο δεξιά και στη δεύτερη ο αριστερά. Okay. Μπορούμε να ορίσουμε ποια μορφή καταπίεσης υπήρχε σε αυτή την εικόνα, την πρώτη. Υπήρχε κάτι ή και στις δύο υπάρχει μορφή καταπίεσης. Υπάρχει και στις δύο μορφή καταπίεσης. Είναι ίδιο το χέρι που δείχνει με το ίδιο το χέρι που απλώνει. Οπότε η πρώτη έχει μια σχέση καταπίεσης. Η δεύτερη... Δεν νιώθω. Σχέση βοήθειας. Είναι ιδεατή. Να ακούσω άλλος. Στην πρώτη δείχνει αντρικό καταπίεση. Τη δεύτερη εικόνα, λατρεία του άντρα, αλλά στο τέλος καταλήγει σε δεύτερη σκιά, ξανά αντρικό καταπίεση. Τώρα, η σκιά. Ναι, η σκιά ήταν προφανώς κάτι που θέλει να σβήσει και δεν σβήσει τελείως. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξαναεπανέλθει. Δεν ήταν λάθος που θα επαναληφθεί. Λοιπόν, πώς πιστεύουν ότι ήταν μια εικόνα καταπίεσης ανδρός, η οποία λυτρώθηκε, ίσως μέσα από αυτή την προσφορά και το χορό, και έφτασε σε μια λατρεία, σε μια σχέση συμφιλίωσης. Όσοι το πιστεύουν, να σηκώσουν ένα χεράκι. Α, όχι, δεν το πιστεύουμε πολύ. Πάμε να δούμε τι πρόβλημα έχει η τελευταία εικόνα. Σας φταίει αυτό που δεν έχει σβήσει, ή σας φταίει η σχέση που έχει διαμορφωθεί. Αν δείτε, είναι αυτό εδώ που θέλει να φτιάξει ο ζωγράφος μας. Αυτό εδώ κάτω αριστερά. Αυτό εδώ. Αν δηλαδή το σβήσιμο είναι αυτό εδώ. Είναι κάτι σαν να λέμε θα με παντρευτείς ή κάτι. Είναι πάλι δεν σας φαίνεται ισότιμη σχέση. Όχι. Τι θέλετε. Ιωάννα, πες μας. Πες κάτι. Σηκώσου το χέρι, νομίζω. Απλά εγώ μπερδεύτηκα, επειδή στη δεύτερη εικόνα έχει παραμείνει το χέρι, ας πούμε, σκιασμένο. Και σκεφτόμουν αν πως υποδηλώνει ότι... Όχι, απλά δεν έσβησε. Α, οκ. Okay. Έτσι δεν είναι. Πιστό. Απλά δεν έσβησε το χέρι. Απλά νομίζω ότι τυχαία έμεινε το άλλο, πολύ σκιασμένο. Αλλά ίσως τελικά, επειδή είναι πολύ βαριά η σκιά, δεν μας αφήνει να νιώσουμε την ίδρυση. Θέλει ακόμα κι άλλο να πω, δηλαδή θα ξαναπάω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ απλά χρησιμοποιώ αυτά τα σήματα για να σας δώσω να καταλάβετε τι θα φτιάξετε τώρα στο θέατρο. Στο θέατρο τώρα, όπως λέει ο Μπουάλ, φτιάχνουμε τρεις εικόνες. Η πρώτη είναι η πραγματικότητα. Η δεύτερη είναι η ιδεατή. Η ουτοπία μας δηλαδή. Και η τρίτη είναι η μεταβατική. Και είναι πώς θα πάμε από το ένα μέρος στο άλλο. Αν λοιπόν η προηγούμενη σχέση ήταν μια σχέση καταπίεσης της γυναίκας από τον άντρα, και αν αυτή η σχέση είναι μια σχέση, ας πούμε, λατρείας, επικοινωνίας. Ή δεν ξέρω, μπορεί να τη θέλατε και ισότιμη εσείς, απλά να κάθονται σε δύο καρέκλες. Ποια είναι η μεταβατική? Εδώ τα παιδιά μας οδήξανε μέσα από το χορό της γυναίκας, που εξέφρασε τα συναισθήματά της, φαντάζομαι εγώ, και οδήγησε τον άντρα της να αλλάξει τη στάση απέναντί της. Συγγνώμη όμως. Ναι. Πριν όμως το χορό προσπαθούσε να το σηκώσει με το ζόρι, δεν σηκωνότανε. Προσπαθούσε να τον σπρώχνει η γυναίκα με το ζόρι, δεν σηκώθηκε. Σηκώθηκε όταν το έδειξε το μολύβι. Άρα τι σημαίνει? Άρα σημαίνει και η γυναίκα δεν πρέπει να καταπιέζει ούτε να ασκήσει βία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι λέγεται διαλεκτική, κάνεις διάλογο και δεν ξέρεις τίποτα μόνος σου. Λέει λοιπόν ο Μπουάλ, η καταπίεση είναι ο μονόλογος και η λύτρωση είναι ο διάλογος. Η καταπίεση είναι να κάνεις κάτι που δεν θες και η λύτρωση είναι να κάνεις αυτό που θες. Και η καταπίεση είναι να είσαι αντικείμενο και όχι υποκείμενο. Λοιπόν, θα σας καλέσω να κάνετε το εξής πρώτο. Γιατί τώρα θα περάσουμε σε αυτό που λέγεται θέατρο φόρουμ. Και φόρουμ είναι ένα θέατρο της αγοράς, όπως ήταν στην εκκλησία του Δήμου που ψηφίζανε και λέγανε «Άννη, θα ξαναπαίξεις τη σκηνή με τη φούστα, ε?» Τέλεια. Πώς θα το παίξεις αυτό, παιδί μου? Τέλος πάντων. Πάμε. Λοιπόν, είναι λοιπόν ότι θα δίνετε εσείς λύσεις στα προβλήματα που είδαμε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ταυτίζεστε με κάτι από αυτά που είδατε. Και επειδή τα υποψήφια θεατρικά είναι δύο, είναι το σούπερ μάρκετ και το πάρκο, θα πρέπει να ψηφίσετε σαν ομάδα
με ποιο από τα δύο ταυτίζεστε περισσότερο. Με ποια από τις δύο μορφές καταπίεσης θα θέλετε να δουλέψετε. Και να μας βοηθήσετε να τη λύσουμε. Οπότε θα σας βάλω να ψηφίσετε τώρα μία από τις δύο. Εάν έχουμε χρόνο και αν μας επιτρέπει εδώ πέρα η οργάνωση, μπορούμε να κάνουμε και τα δύο θεατρικά, αλλά καταρχήν θα ξεκινήσουμε από το πιο δημοφιλές. Σκεφτήκατε ποιο διαλέγετε? Για σκεφτείτε λίγο. Ποιο από τα δύο σας μιλάει πιο πολύ στη δική σας ζωή? Ταυτίζεστε με τον καταπιεσμένο. Ποιος ήταν ο καταπιεσμένος στο σούπερ μάρκετ, εμφανέστατο? Η κυρία Άννα, Και ποιος ήταν καταπιεσμένος στο Άλσος? Η Ιωάννα. Με αυτούς τους δύο καταπιεσμένους, όποιος ταυτίζεται, ή έχει δει φίλους του, ή έχει δει κάποιους γνωστούς του, θα σηκώσει χέρι σε ένα από τα δύο. Λοιπόν, ποιος νομίζει ότι πρέπει να δουλέψουμε με το θέατρο του Μποάλ, σε μορφή να φτιάσουμε το τέλος της ιστορίας, ένα ιδεατό τέλος, το σούπερ μάρκετ Τσουκαλάς? Χέρι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τέλος. 10. 10. Και ποιος πιστεύει ότι πρέπει να δουλέψουμε πρώτα το Άλσος? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Ήταν φανερό, κύριε Γρηγόρη, γιατί εδώ πρέπει πολύ νεολαία. Το Άλσος πάνω, παρακαλώ, σηκώνεστε, θα το ξαναπαίξετε φυσικά. Με τη φούστα τώρα, δεν πειράζει, θα πιστείτε. Κύριε Ακρότη, μας τα κορίτσια, θα ξαναπαίξουν το έργο από την αρχή. Πάμε. Δεν μας, ναι, ξέρω, μην είναι αυτοσχεδιασμός. Λοιπόν, και τώρα οι κανόνες του θεάτρου φόρουμ. Το πρώτο πράγμα είναι να μου πείτε ότι σας ενδιαφέρει. Το δεύτερο πράγμα είναι να ξαναδείτε τη σκηνή από την αρχή και σε όποιο σημείο νομίζετε ότι εσείς θα κάνατε κάτι άλλο από οποιονδήποτε από τους ρόλους εκτός από τον καταπιεστή. Να ορίσουμε ποιος είναι ο καταπιεστής σε αυτό το έργο. Ποιος λέτε ότι είναι, ο πελάτης ή ο εργοδότης? Δεν έχουμε αυτό. Καλέ. Ναι. Επέρδισα. Ή ο Άννα, οπότε δεν χρειάζεται να... Ο καταπίστας είναι και οι δύο. Ή ο ένας από τους δύο. Ψηφίζουμε. Γιατί αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ποιος λέει η Άννη μόνο? Η Άννη είναι το κορίτσι που έφερε τη φούστα τώρα. Δηλαδή τώρα εντάξει. Έχει ξεφύγει τελείως. Και βγαίνει και η κόρη μου. Ένα, δύο, τέσσερα. Ποιος λέει και οι δύο? Μικρή διαφορά, σχεδόν ισοπαλία είσαστε. Λοιπόν, αρχικά θα σας απαγορεύσω. Και ποιος λέει το βι περισσότερο? Η κοπελίτσα με το... Ποιος λέει το βι? Όχι, κάνει. Ωραία, λοιπόν. Θα σας απαγορεύσω στην αρχή να αλλάξετε ούτε την Άννη ούτε το βι. Μπορείτε να αλλάξετε μόνο την Ιωάννα. Επίσης, μπορείτε να κατασκευάσετε ρόλους δικούς σας. Ένα πάρκο έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που περνάνε. Σωστά. Σκοπός σας είναι μόνο ένας. Να μην καταπιέζετε άλλο αυτό το παιδί. Μπορεί να το κάνει η ίδια. Μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος. Μπορεί να γίνει 10 λεπτά πιο πριν, μία μέρα πιο πριν. Μπορεί να προσθέσετε ρόλους. Πάντως, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα παραμένουν να είναι έτσι όπως είναι. Εντάξει. Άρα, ξαναβλέπουμε το θεατρικό από την αρχή. Και σε όποιο σημείο νομίζετε ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό για να μην βιώνουμε αυτή την καταπίεση της Ιωάννας και εμείς και η Ιωάννα, χτυπάτε παλαμάκια. Ξέρουμε? Παλαμάκια. Και τότε εγώ λέω stop και σταματάει η δράση. Και εκείνος που σηκώνει χέρι ή μας λέει τι πρέπει να κάνει η Ιωάννα διαφορετικό ή σηκώνεται και παίρνει το ρόλο της. Ή μας λέει ποιος ρόλος πρέπει να παίξει. Μπορεί να μην παίξει και ο ίδιος, μπορεί ο ένας να εμπνευστεί και ο άλλος να υλοποιήσει. Αλλά σίγουρα θα υπάρξει μια διάδραση. Κατανοητό? Έχουμε ερωτήσεις? Όχι? Λοιπόν, παίρνετε μικρόφωνα. Ναι, έλα. Λέγε ρε μαλάκα, μπάμπη, πώς πήγε χθες η φασούλα με τον κομμενάκι? Ρε πώς να πήγε, δεν κάθισε τελικά. Δεν κάθισε, δεν την έβαλες εσύ κάτω? Ρε πώς να την βάλω κάτω με σπίτι? Μα τα έχουμε πει ρε μαλάκα, μπάμπη. Μα για πού ρίξουμε να χιάζουμε στο σπίτι? Ρε τώρα είπαμε να πάμε να μεθύσουμε, να χαλαρώσουμε, δεν πας και γίνει κάτι. Κάνα από το παραπάνω τουλάχιστον τίποτα. Τι από δίπλα και τον κόμενο. Ρε μαλάκα, σου έχω πει πώς γίνονται τα πράγματα, γαμώτο. Έλα, τα κομμενάκια τρέχουνε, πρέπει να ξυπνήσεις. Λοιπόν, θα βγεις τώρα, σηκώνεσαι.
Πάω. Βασικά, επειδή έχω και εγώ κάβλες, πάμε μαζί. Τι έγινε, τρέχουμε. Τι γίνει το ονοματάκι σου? Ιωάννα. Φεύγει τώρα αμέσως. Ωραία, Ιωάννα, μόλις σου πει το ονοματάκι σου, φεύγεις αμέσως. Δεν σου κοιτάει καν. Θα το παίξεις αυτή εσύ. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, ξαναμπαίνεις από την αρχή που μπαίνεις. Το πιο και όλο το νερό. Και εμάς εμπειρες τελείως. Είχατε και πέρα το ναι. Και με κοιτούσα τώρα δηλαδή αυτή η αλλαγή που είναι το φορό όλο αυτό. Θα μπορούσε λοιπόν τώρα να σκεφτόμαστε. Κορίζε, δεν είστε κορίτσες στο πάρκο. Πάρκο. Ντουέτο, πάμε. 3, 2, 1, 2. Α, ναι. Τρέχουν τα κομμένα και τρέχουν, ξύπνα. Όποιος. Φύγαμε τώρα, έλα. Ωραία. Η ερώτηση τώρα είναι: ήτανε πρόοδος αυτό? Μικρόφωνο. Λοιπόν, μισό. Έχουμε έναν άνθρωπο που καταπιέζεται και πρέπει να σταματήσει να καταπιέζεται. Καταπιέζεται και από αυτούς τους νέους. Ήτανε πρόοδος αυτό που είδατε? Σηκώνει χέρι ποιος νομίζω ότι ήταν πρόοδος. Κανείς? Τσαμπακόπους, Κατερίνα. Τρεις είπαμε ότι είναι πρόοδος. Τέσσερις. Τι έλεγες? Έλα, σηκώνω το παίξι, παιδάκι μου. Σηκώνω το παίξι. Απλά να μην τους ακούσει κανένα, είναι σαν φαντάσματα. Καλά, ένα παιδάκι που σηκώνω. Πάμε να το δούμε λίγο καλύτερα τώρα, γιατί μάλλον δεν το παίξαμε σωστά. Και έτσι ο καταπιεσμένος παραμένει καταπιεσμένος, αλλά απλά αποφεύγει η καταπίεση. Τουλάχιστον θα σωθεί για σήμερα. Πάμε. Το νερό σας, κυρία Κατερίνα. Πάρτε. Χωρίς νερό. Δεν το θέλω αυτό. Καλά, χωρίς μικρό. Άντε θα μιλήσει καθόλου. Πάμε. 3, 2, 1 και. Ξύπνα λοιπόν, άντε πάμε! Να πω κάτι μόνο στα κορίτσια μου, επειδή είναι και αυτά πρώτη φορά. Λοιπόν, θα δράσετε ό,τι και να κάνει σαν τους χαρακτήρες, τους ρόλους που παίζετε. Να. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα σταματήσετε εσείς να κάνετε κάτι. Ωραία. Αντιδράτε φυσιολογικά. Ωραία, πάμε. Φύγαμε, όρμα. Να τον κομμενάκι, σειρά σου και σειρά μου. Σειρά μας. Ένα χειροκρότημα στη χορεύτρια. Ω Παναγία μου. Λοιπόν, τώρα τι να κάνουμε, το συνεχίσουμε? Να το αφήσουμε εκεί που ήτανε? Το ξαναδοκιμάσουμε? Ναι. Αλλά το παιδί το δεύτερο που αναγκάζεται από το φίλο του να ακολουθήσει μια διαδικασία. Σε λίγο θα το αλλάξουμε. Προς το παρόν η ομάδα έχει αποφασίσει ότι είναι η κοπέλα. Σε λίγο το αλλάξουμε. Λοιπόν, τώρα, αυτό που έκανε η Κατερίνα λέγεται πρόοδος ή όχι? Σηκώστε χέρι. Ω, καλά. Για πάμε. Βοηθάει καθόλου? Τίποτα, παιδιά. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Δεν είναι πρόοδος. Ωραία, κινδυνεύεις, Κατερίνα. Ο Δημήτρης λέει είναι πρόοδο. Δημήτρη μου, αλήθεια είναι πρόοδος? Θα σωθεί από αυτά τα γόρια εκεί πέρα? Πώς νιώθεις, για πες μου. Θα σωθεί το κοριτσάκι, άμα τρέξει? Ο παπάς σου λέει ότι άμα βρεις κάποιον που σου μιλάει στον δρόμο, πρέπει να τρέξεις λίγο να σωθείς. Άσε το παιδί. Δεν είναι ακόμα έτοιμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το σήκωσε στο χέρι. Εξαιρετικά, έχει ρωτήσει τον Δημήτρη, παρακαλώ. Και αρχίζει και ο διάλογος με την νεολαία. Λοιπόν. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχουμε βρει τη λύση. Το κορίτσι μας παραμένει καταπιεσμένο και φοβισμένο. Μην σου πω ότι κινδυνεύει τώρα που έφυγε. Αυτό να το φτιάξουμε. Καλώς ήρθατε στο πάρκο μας. Λοιπόν, αφού το κορίτσι είναι λίγο ανήμπορο, μην σας πω ότι στον αυτοσχεδιασμό ήταν 4 αγόρια και ένα κορίτσι που μου το δείξανε και τρομοκρατήθηκα. Λέω τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να το σώσουμε. Πες μου. Θα παίξει. Ωραία. Η Ιωάννα ξαναπέζει στη σκηνή και έρχεται ο κόσμος. Σε ποιο. Γιατί δεν θες να παίξει? Ποιο θες να παίξει, για πες μας. Ποιο σημείο και ποιο σημείο. Α, ήθελα να το ζωήσω κανέναν, ναι. Όχι, δεν θα ζωήσω εγώ. Δεν μπορούμε να μην παίξουμε θέατρο για να δοκιμάσουμε τη λύση. Πάμε. Περνώντας, γιατί στο μοιράστηκα τις προάλλες μαζί με τα κόρια, το έχω ζήσει αυτό το οποίο θα περιγράψω τώρα. Βέβαια, εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με προσέγγισε έτσι κάπως και το παίξα ότι... ευχαριστώ, είμαι οκ. Okay. Είμαι ήδη πλήρης από... Μου πρότεινα, ας πούμε, να... ας πούμε, δεν ξέρω τι μπορώ να εκφράσω τώρα εδώ στο μικρόφωνο. Ε,
πρώτη να πάτε στα σκοτάδια. Ναι, κάπως και ότι είχε κάνει κάποια χρήση κτλ. Λέω είμαι full, φιλαράκι, και λέει το παίξανετο. Ηρωνία. Σου προτείνουμε ηρωνία. Είμαι full, δηλαδή ήμουν πιο θρασής από αυτούς. Πιο θρασής, μπορεί εσύ ή άλλο. Θέλει κάποιο άλλο να το παίξει αυτό το. Δηλαδή έλα, τους... έλα. Ευχαριστούμε, το καταλάβω. Okay. Πάμε να δούμε αν δουλεύει. Και επιθρασή και με θάρρο. Πρόσεχε γιατί ξαπέντε στην Άννη και το βγει και δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάρε το μικρόφωνο και έχει την ευχή μα. Είσαι και μια κουκλάρα και δηλαδή. Τι να πω, πάμε. Θράσο, πήγαμε. Έλα, όρμα, πάμε ρε μαλάκα, κομμενάκι. Τρέχουμε, τρέχουμε. Τι γίνεται, όλα καλά. Πάμε τέτοια ώρα, γυμναστικούλα. Εγώ ναι. Εσάς βλέπω η κυλίτσα έχει πέσει κάτω. Εγώ φεύγω. Δεν χρειαζόμαστε μωρό μου εμείς άσκηση, κάνουμε αλλιώς. Μωρό, δεν θα με ξαναπεί σε μένα. Όπως θέλω θα σε λέω. Χαλό. Έτσι μας αγγίζω. Έτσι όμως μας βγήκε στο παρέσεις και φράσεις τώρα. Κοίτα, κοίτα κάτι. Το βλέπεις αυτό, κοίτα το. Εγώ μιλάω τώρα. Το βλέπεις αυτό. Ξέρεις που θα στοχώσω. Αν ξανακουμπήσεις το κουλό σου πάνω μου. Εγώ ξέρεις που θα στοχώσω. Μην με ακουμπάς. Και τι θα μας κάνεις. Λοιπόν, σηκώστε χέρι τώρα αν ήταν πρόοδος αυτή η συμπεριφορά της κοπελιάς. Μόνο. Εξαρτάται. Ένα χειροκρότημα ήταν μια μεγάλη πρόοδος, παρακαλώ. Διότι όταν το κορίτσι δείχνει ότι δεν έχει ανάγκη τίποτα, το πιστεύουν και άλλοι. Λίγο θέατρο, πάρτε ένα ρόλο που ταιριάζει από το σιρταράκι σας. Εξαρτάται. Πάμε να δούμε. Τι μπορεί να συμβεί. Ποιος εξαρτάται. Εγώ. Πάμε. Εξαρτάται, ας πούμε, πόσο τζαμπουκά είναι το κορίτσι το θύμα και πόσα άτομα είναι απέναντί της. Και αυτό γίνεται και με τα αγόρια. Τώρα... Αν είναι παράδειγμα 4-5 αγόρια, δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι μόνη της. Γι' αυτό ο Μπάλι είπε το δοκιμάζουμε. Τώρα το δοκιμάσαμε. Ναι. Τα κορίτσια ήταν πολύ τζαμπουκαλή, τα αγόρια. Ναι. Και με τα δύο αγόρια και τη μία τζαμπουκαλού μπορούσε τα δύο αγόρια να τα κάνει καλά, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Εκτός αν βάλουμε και άλλα στοιχεία. Αν κάνετε, θέλετε να τον καταπιεστεί πιο σοβαρό, θέλετε να έχει και ένα όπλο μαζί του, τι θέλετε. Επειδή είναι πάρκο, για δούμε. Μένα δηλαδή, ναι. Εκτός ότι πρέπει να έχει και το θάρρος και το τζαμπουκά, το κορίτσι, ναι. Πρέπει να φωνάξει και βοήθεια, να φωνάξει για να προσέχει και ο κόσμος. Θέλετε λίγο λοιπόν να προσθέσουμε ναι. Και καλά χεράκια βλέπω, πάμε. Δεν είναι η καλύτερη, αλλά το τηλέφωνο. Να ξεκινήσει να μιλάει στο τηλέφωνο. Δεν ακόμα... μπορεί να μην προλάβει. Ωραία, πάμε για τη βοήθεια. Ποιο θα παίξει τον περαστικό, τον άνθρωπο εκεί πέρα του πάρκου που φωνάζει βοήθεια και έρχεται. Θα σας πω ναι, ένα παράδειγμα. Ναι. Ο γιος μου φόραγε μια μπλούζα τώρα πρόσφατα, πριν 3-4 μήνες. Και ήταν στο πάρκο Τρίτσης, στην Αθήνα, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και πήγαινε με ένα κοριτσάκι να πάρουν νερό. Ήταν 5 η ομάδα, 6, αλλά μόνος τους πήγαν να πάρουν νερό. Και όρμηξαν 3 άτομα και να τον πλακώσαν στο ξύλο. Ο κόσμος που πέρασε, 3 άτομα, πολύ μεγάλα, για τον Ιντάλ, μιλάμε για τον Ιντάλ. Έλεγε, τι έλεγε, μπλουζάς μάτσι το ναζίστ. Τσακίστε τους ναζίστες. Αυτό έλεγε. Και όρμηξαν απάνω του και αν δεν ήταν υπεραστική, όντως θα τον είχαν μαυρίζει στο ξύλο. Ωραία, να βάλουμε ένα περαστικό. Πάμε. Πάλι εσύ. Δεν το πιστεύω. Πώς σε λένε σαν αγαπημένο μου κορίτσι. Η Αγγελική εδώ εκπροσωπεί όλο το σύμπαν. Αποκλείεται. Θεατές, ενεργοποιηθείτε. Ένας περαστικός από τους θεατές. Να είμαστε πολύ άσχετοι. Πόσους θέλετε, κυρία Άννα. Θέλετε να παίξετε κι εσείς. Ναι, περαστική είμαι. Θέλετε δύο, έναν, τρεις. Πόσους θέλετε. Ωραία. Κυρία Άννα θα είναι μία. Έλα λοιπόν, Αγγελική. Και άλλος ένας. Θέλει να δοκιμάσει την τύχη του μαζί με άλλους μαζί. Έναν, γιατί καλέ. Ας... Oh. Νύχτες, αυτό το κορίτσι κάνει τζόκι νύχτα, γι' αυτό το λέει. Νύχτα, στον Νιάρχος, σε υπόγειους αυτούς και θέλει να τις δώσω και λύση τώρα. Ναι, ναι, κάνει. Ένα περαστικό βλέπεις μπροστά σου όταν τρέχεις στο πάρκο. Ναι, τι πάτησες. Κάνουμε... Τι να κάνουμε. Α, θα κάνετε ζευγάρι εσείς. Έλα λοιπόν, πάμε, μπείτε στο ρόλο. Λοιπόν, κυρία Άννα, ποιος είστε στο πάρκο. Φατίμα είμαι. Α, πώς σας λέγεστε? Φατίμα. Φατίμα. Ποιος θα είσαι στο πάρκο, μια κυρία? Εσύ τρία. Ο εαυτός σας. Α, ωραία. Παγκάρι. Ζευγάρι, ελάτε, περάστε ζευγάρι.
Πηγαίνετε εσείς δύο. Έλα, Αγγελική. Τι θα είσαι, Αγγελική? Ο εαυτός σου. Ένας νεαρός. Α, ένας νεαρός. Ετών. 23,5. Κάνεις και εσύ τα ίδια που κάνουν αυτοί. Είσαι έτσι, εσύ επιπόλοιπτος πολίτης. Είσαι... Καλά, φτιάξε μόνο στο χαρακτήρα, ώστε με νοιάζει. Λοιπόν, Ιωάννα, παίζεις. Σε ποιο σημείο θα μπείτε, παιδιά? Είναι το πάρκο. Άνδρο, ένα ζευγάρι. Ένα γόρι και ένα κορίτσι. Αραβωνιασμένα. Όχι, θα φωνάξεις βοήθεια, εσύ και τέλος. Ωραία. Κορίτσια, φοβάμαι, αγόρια, κορίτσια, θα φωνάξετε κι εσείς. Έχω. Έχεις. Νομίζω ότι θα φωνάξετε κι εσείς βοήθεια, να σας δώσω το μικρόφωνο. Επειδή ξέρουμε τι λένε οι κοπέλες. Όχι, λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Το περιβάλλον έχει αλλάξει. Γιατί οι κοπέλες είναι στο παγκάκι παρέα με τους υπόλοιπους τα μόνοι του πάρκου. Οπότε, κορίτσια, είστε σε ένα πάρκο. Τώρα εμείς μπορούμε να αλλάξουμε. Εσείς, εάν νομίζετε. Θα συνεχίσει να παίξετε τη σκηνή ακριβώς όπως παίξαμε την Ιωάννα, αλλά κάπου βρίσκονται και αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, αν τους έχετε δει, δεν τους έχετε δει, δεν ξέρω. Εάν τους είχατε δει, θα ήσασταν διαφορετικές. Ναι, ωραία. Ας πούμε ότι είσαστε λίγο σε ένα σκοτεινό σημείο. Ωραία. Ωραία, θα αφήσετε να παίξουν λίγο. Εγώ είμαι η γυναίκα. Θα εμφανιστείτε στο βοήθεια. Μόνο επειδή θα γίνει χαμός, θα εμφανιστούν με σειρά. Η κυρία. Ο κύριος. Και εσείς στο τέλος. Δεν θα φανταστείτε στη βοήθεια, θα φωνάξει τρεις βοήθειες. Εντάξει. Πρέπει να φωνάξει. Θα φωνάξει βοήθεια και στην πρώτη. Εμείς θέλουμε να την δούμε. Όχι, δεν θα το καταλάβω. Ωραία. Γιατί πρέπει να το μεγάλο που δεν ξέρει. Δεν είναι το παρακολουθήσω το παιδί. Ωραία. Δεν είναι το παρακολουθήσω το παιδί. Είναι πολύ σπάνιο. Ήσουν άρα που εσύ κοιτάζεσαι. Λοιπόν, στο πρώτο κουτάκι θα πει βοήθεια και θα έρθει η κυρία. Θα γυρίσουμε, θα ρωτήσουμε αν είναι πρόοδος, θα γυρίσουμε πίσω. Στο δεύτερο θα έρθει η κυρία. Δεν μπορείτε να έρθετε όλοι μαζί, παιδιά. Κυρίως. Okay. Εμάς τους κόνσεπτ. Και εσείς θα πείτε μόνοι. Τι είναι για βοήθεια. Ωραία, στο τέλος θα πείτε εσείς. Δεν είναι ακόμα. Ωραία, ξεκινά. Μια βοήθεια σε ένα πάρκο, μα γίνεται ένα σωρό κόμμα. Να κάνουμε αυτό. Ναι. Γίνεται χαμό. Κάνετε το χαμό. Κάνετε το χαμό. Όχι. Το πραγματικό εννοώ εγώ. Νομίζω η αίσθησή μου είναι πολύ. Γιατί να μην κάνουμε κατά. Ωραία, ας κάνουμε το χαμό και μετά θα δούμε την πολιτική. Απλά η κυρία στην γωνιά του πάρκου και δεν πιστεύω ότι θα φωνάξει βοήθεια η κοπέλα. Οπότε θέλω να ζητάω βοήθεια. Πες τώρα κατευθείαν. Κάτι λίγο το διάλογο. Οπότε το νιώσω. Ναι, ναι. Οπότε πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα γκομανάκι. Χτυπάμε. Τι έγινε, κοριτσάκι? Ποιο είναι το ονοματάκι σου, θες να ρέξεις μαζί μας? Γυμναστικούλα, βραδιάτικα. Όχι, ευχαριστώ. Ξέρεις, έχω κάπου να πάω. Ναι, 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 έλα. Θα περάσει καλύτερα μαζί μας. Όχι, εσύ δεν χρειάζεται. Έλα, πώ σου λέμε. Τι γίνεται εκεί πέρα? Τι είναι αυτό? Φίλοι μας είναι. Όχι, δεν είναι. Απλά έχει πιει λίγο παραπάνω και θέλουμε να την πάμε σπίτι. Δεν τους ξέρω. Έχει πιει λίγο παραπάνω και θέλουμε να την πάμε σπίτι. Ερεμήστε, αλλιώς θα φωνάξω την αστυνομία. Λοιπόν, φίλοι μας είναι, απλά είναι πρέπει να την πάμε σπίτι. Πρέπει να την πάμε σπίτι. Ένα θάρρος η αλήθεια θα τα απολυγελάσαμε τώρα. Πάμε. Ωραία, ευχαριστώ. Ωραία, μέχρι εκεί. Αυτή λοιπόν είναι της κυρίας... Φατίμα. Ποιος λέει ότι είναι πρόοδος? Είναι πρόοδος, το κορίτσι σώθηκε. Είναι πρόοδος. Ωραία, χειροκρότημα λοιπόν στους γειτόνες μας. Είναι πρόοδος και πολύ μόνοι. Σε περιοχή που υπάρχει κόσμος. Όμως την υπόλοιπη δεν εκφραστήκανε, οπότε θα φωνάξει βοήθεια, δεν περνάς από εκεί. Επειδή δεν τελικά δεν μπορούμε να παίξουμε όλοι μαζί, οπότε κουράστηκες, κοριτσάκι, δεν θα παίξεις που ζάρωσε την Ιωάννα. Ωραία, έλα, έλα. Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν. Μπράβο και μπαίνεις εσύ και μετά η κοπή. Εμείς δεν χρειάζεται να καταλάβουμε. Πάμε. Ναι, θέλεις να φωνάξεις βοήθεια ή όχι? Μην φωνάξεις βοήθεια, κάνε τη δουλειά σου. Άντε, πάμε! Φύγαμε το, ρίχνουμε το! Τι έγινε, κοριτσάκι, έτσι, βράδυ, τρέχουμε! Το χρειάζεσαι, είναι και σωματάρα! Έτσι, ναι, κάνει και κρύο τώρα το βράδυ, δεν μας κρυώσεις, έλα! Κατερίνα! Μπράβο, Γιώργο! Εσένα έψαχνα! Εσύ που πας! Γιώργος, χάρηκα! Γιώργος, χάρηκα! Έλα μαζί μας! Μας κοπέλα! Κυριοκρότημα! Κάντε στο παραμύθι, θα φέρετε και το μαγικό βοηθό σας, την καλή νεράιδα. Αν δεν την έχετε, φτιάξτε μια καλή νεράιδα σε κάθε παρόν που περπατάτε. Μπράβο!
κάτι. Ωραία. Να πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Και να μην την ήξερε, θα μπορούσε να κάνει ότι την ήξερε για να. Φυσικά. Μα αυτό έτρωσε. Επειδή είπε μαγική βοηθή, ναι. Λε και είναι εκεί. Αν πιστεύετε ότι είμαστε κάπου κοντά στη λύση του προβλήματο? Όχι. Όχι. Πού είμαστε, στην αρχή? Σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Σε συγκεκριμένε περιπτώσει. Μπορούμε λοιπόν να ορίσουμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε για να σώσουμε την καταπίεσή μας όταν κάποιοι μας παρενοχλούν στο πάρκο. Έχει κάποιος να μας πει πρώτα πράγματα από αυτά που κερδίσαμε εδώ? Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνεται ώρες, έτσι. Και μπορεί να γίνεται ώρες και κάθε μέρα μπορεί να γίνεται. Και να βάζουμε και άλλες συνιστώσεις. Να ενισχυθούμε. Ουσιαστικά για μένα πρόοδος είναι να ενδυναμώσω το μέσα μου. Δηλαδή που μας ρωτάς στο σύνορα τι είναι πρόοδος. Όχι να μου λύσει κάποιος άλλος το πρόβλημα. Σίγουρα η βοήθεια πάντοτε είναι επιθυμητή. Αλλά να σταθώ εγώ σε μια δουλειά, σε μια σχέση, σε μια κατάσταση, να είμαι ικανή να μπορώ να την αντιμετωπίσω. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, που και αυτή ήταν και η πρότασή μου, αλλά σίγουρα όλα τα άλλα βοηθούσαν το άτομο να απεγκλωβιστεί από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Συγγνώμη, επαναλαμβάνεις και την ερώτηση που μας έκανες τελευταία, γιατί σου είπα για την πρόοδο. Πώς μπορούμε να ορίσουμε κάποια στοιχεία, δηλαδή κάποια όπλα που μπορούμε να έχουμε, ναι, και να ενισχυθώ μέσα μου, να καλλιεργήσω την... Είμαι ισχυρός χαρακτήρας. Την αυτοεκτίμησή μου, ναι, να καλλιεργήσω κάποια κομμάτια μου. Μπορεί να χρειαστεί να πάω και πολεμικές τέχνες, μπορεί να χρειαστεί να κάνω οτιδήποτε μου βοηθάει στο να... Πρώτον, να περάσουν οι γονείς των θητών τυχαία και να τους πούνε «Γιέ μου, ντρέπομαι για σένα». Πρώτη περίπτωση, οι γονείς να διδάξουν το παιδί ότι αυτό που κάνουν, πέρα από παράνομο, είναι ακραίο και απάνθρωπο. Δεύτερη περίπτωση είναι να ξυπνήσει η ηθική μέσα σε έναν από τους δύο θήτες ή να θυμηθεί τότε που την αδερφή του την είχαν εξεμοναχιάσει δύο άντρες και να πει «Αυτό που κάνουμε δεν είναι σωστό». Και τρίτη περίπτωση, να είναι μεν τσαμποκαλού το θύμα, αλλά να είναι τόσο τσαμποκαλού ώστε να τους βάλει κάτω και να τους εξηγήσει με απλά λόγια, σαν να μιλάει σε τρίχρονα, ότι δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό και ότι δεν υφίσταται αυτό που κάνουν και ότι πρέπει να τελειώσει τώρα. Αυτές οι τρεις επιλογές είναι για εμένα πρόοδος. Εγώ νομίζω ότι πολύ σωστά το πηγαίνει η Αγγελική. Οπότε πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι με τους καταπιεστές. Να δοκιμάσουμε κάτι με τους καταπιεστές. Πάσουμε τον έναν από τους δύο. Ωραία, πάμε. Αλλά υπεραστική. Υπεραστική. Θέλεις να παίξεις, Γρηγόρη? Θέλεις να παίξεις? Έλα λοιπόν, στόριος έχω. Ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Λοιπόν, τους θέλεις την ώρα που ενοχλούν την κοπέλα ή πριν? Την ώρα που ενοχλούν την κοπέλα. Ποιον περαστικό θα ήθελες να παίξει? Ωραία, πάμε. Έπαιξε, Φατιμέ, έλα, εσύ. Έλα, το ζευγάρι. Το ζευγάρι, έλα, Κατερίνα και Φιωρούλα. Φιωρούλα, έλα. Φύγαν οι πρωταγωνίστριες. Καλή κουράστα, έλα, τη κορίτσια. Γιάννη, θα παίξεις? Έλα, έλα, πάρε το Γιάννη. Κορίτσια, ελάτε. Τώρα, για κάποιο λόγο, κάποιος θα στρέψει το βίνο αντίον σου. Βι, σηκώνεσαι. Πρέπει να συνειδητοποιηθείς. Γενικά, βέβαια, όλα εξαρτώνται από το τι άνθρωπο έχει απέναντί σου, αλλά για να δούμε λίγο κι αυτό. Θα κάνεις το εξής. Θα προσπαθήσεις να πάρεις με το μέρος σου αυτό το παιδί ενάντια σε αυτό το παιδί. Γιατί θα έχεις παρακολουθήσει λίγο τι γίνεται πριν που μιλάνε. Άρα, κάθεσαι εκεί στο παγκάκι σου και θέλω να ακούσω και λίγο το μονόλογό σου την ώρα που τους ακούς αυτούς τους δύο. Άρα, εμείς το έχουμε πει για τις φορές, μπορούμε να είμαστε silent τώρα. Μπορείς λοιπόν να ακούμε μόνο τη Φατίμα και εμείς απλά κουνάμε τα χείλια μας. Ωραία, Φατίμα, άκουσε αυτό που λέγανε. Πες το μονόλογό σου λοιπόν εσύ, τι γίνεται, τι σκέφτεσαι για αυτά τα δύο παιδιά που μιλάνε με αυτόν τον τρόπο? Σαν μάνα τώρα σκέφτομαι, έτσι? Ναι. Ωραία. Ναι. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνουν και έτσι πως σκέφτονται και πως μιλάνε. Δεν θα ήθελα με τίποτα η γη μου να είναι το ίδιο, ναι. Να κάνουν τα ίδια πράγματα. Αλλά κακές παρέες και τα λοιπά. Ας πούμε αυτό το μικρούλι ο άλλος... Το έχει βάλει κάτω και αυτό σε πακούει, ας πούμε, στο φίλο το ενώ φαίνεται ότι κάνει πίσω. Ναι.
Τώρα μιλάμε. Πάμε, ρε μαλάκα, πάμε να το ρίξουμε το κομμενάκι. Τι έγινε, πού πας μόνη τέτοια ώρα. Καλά. Έλα μαζί μας, θα πεις και μια μπυρίτσα. Όχι, ευχαριστώ, ξέρεις, με περιμένουν. Δεν χρειάζεται να κάνεις. Με περιμένουν, αλήθεια, είμαι καλά. Πάτε από εκεί, πάτε από εκεί, μωρέ. Πάτε από εκεί. Συγγνώμη, αγόρι μου. Έχουμε και εμείς δύο παιδιά. Καλή ώρα σας την ηλικία σας. Ναι. Γιατί το κάνετε αυτό το κορίτσι. Την ενεργοποιούμαστε. Γιατί μάτια μου, την τρομάξατε. Μα. Μα. Είναι χωρίς την ηλικία σας, δηλαδή δεν έχετε λόγο να το κάνετε αυτό. Γιατί καλέ. Στοπ, κάτε εδώ, θα μιλήσω αυτοί οι δύο. Πάμε πέρα, πάρτε το μικρόφωνο. Ακούω τόσο η ώρα. Ακούω τόσο η ώρα που σου λέει πράγματα που εσύ μάλλον δεν συμφωνείς. Για ποιο λόγο κάθεσαι και τον ακούς. Φαίνεσαι πολύ καλό παιδί. Θα ήθελες, ας πούμε, να γίνει το ίδιο πράγμα με την αδερφή σου, με την ξαδερφή σου, με μια φίλη σου, κολλητή σου, θα ήθελες. Εντάξει, εμείς τώρα για πλάκα το κάνουμε. Δεν κάνουμε πλάκα, κάτι. Τρομάξατε το κορίτσι όμως, δεν είναι πλάκα αυτό. Εντάξει μωρέ, τώρα μικρά παιδιά είμαστε, κάνουμε και μια πλάκα τώρα στο πάρκο, δεν θα τις κάναμε και τίποτα, εντάξει. Σίγουρα. Ω, ναι, ο Κώστας μωρέ είναι έτσι πλακατζής, ξέρετε τώρα. Έλα, το χάνουμε το κορίτσι, φέρνουμε. Ωραία, αλλά αυτή τη στιγμή θα είσαι εδώ κάτι με την πλανήτη. Α, για τώρα το είπατε, γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Δεν ήξερα τι θα... Στην τότε. Ωραία, πάμε, συνεχίστε εσείς τώρα, πάμε. Τι να λέει. Αγόρι μου, είσαι παρέα με το φίλο. Κορίτσια, πάρτε τα μικρόφωνα. Ναι. Ένα-δύο. Αγόρι μου καλό, πώς σε λένε. Τι θέλετε, κυρία μου. Εμένα με λένε Παναγιώτα και το σύζυγό μου. Γιάννη, μάλιστα. Πες αγόρι, έχουμε ένα αγόρι σαν και σένα. Θα μας ζήσει. Τον Νικόλα μας. Θα ζήσει. Και πραγματικά θα ήθελα πολύ να είστε και φίλοι. Στην πραγματικότητα η κοπέλα έχει φύγει. Μα αυτό λέω, το χάσαμε. Φύγε η κοπέλα, άντε γεια. Ναι. Σώσαμε την κοπέλα τουλάχιστον, πάμε να σου πιτσάσεις. Έχουμε τον Νικόλα μας και πολύ θα ήθελα να κάνατε και παρέδιο. Αλλά... Έχω φίλους, κυρία μου, έχω φίλους. Δεν το αμφισβητώ αυτό καθόλου, αγόρι μου καλό. Δεν το αμφισβητώ. Αλλά ξέρεις, για να κάνουμε και δύο καλές σχέσεις, μια φιλία. Γενικώς, να ξέρετε, με περιμένει μια παρέα. Οπότε να πα το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Οκ, χειροκρότημα παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτό ακριβώς που ήθελες, γιατί δεν μπόρεσε να γίνει σωστή δουλειά. Το κορίτσι σώθηκε, βέβαια. Το κορίτσι σώθηκε. Χεράκια, έχουν πολλά χεράκια. Πάμε, χεράκια, έλα, σήκω. Τι θες? Να πω βασικά ότι... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι ενώ από τη μία, μου φαίνεται περίεργο τώρα αυτό, ότι ενώ από τη μία, ξέρω εγώ, ήταν ένα είδος προόδου, γιατί όντως, ας πούμε, οι άνθρωποι πήγανε και προσπάθησαν να το λύσουν το θέμα και να μιλήσουν σε αυτά τα άτομα. Όμως το θέμα, αυτό που συμβαίνει, χρειάζεται μια ριζική αλλαγή, γιατί οι θήτες... Θα πάμε στην οικογένεια. Ναι, θα μπορούσαμε να πάμε. Θέλω να φύγουν όλοι τους, να μην έχουν γεννηθεί ακόμα και να γεννηθούν και να αλλάξουν όλα. Λοιπόν, θέλεις να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε ποια οικογένεια? Δεν ξέρω. Στο ένα γόρι, στο άλλο. Θέλετε να πάμε στην οικογένεια όταν μεγάλωνα στα γόρια? Ναι. Πού να πάμε, πάμε. Πού να πάμε. Στα παιδικά τους χρόνια. Άντε, ένας μπαμπάς, μια μαμά. Πάμε. Άρα πάλι γελκή, δεν πιστεύω. Παιδιά, να σας πω, σηκωθείτε θεατές, σηκωθείτε θεατές. Πάμε. Μια μαμά, ένας μπαμπάς, μεγάλοι άνθρωποι είσαστε. Πάμε. Πώς θα κάνει τον μπαμπά, Ελακμέτ. Πάμε. Και εσείς μπορείτε. Με το παιδί, Εύη. Ε, ποιο είναι το παιδί? Θα είσαι Γιάννη, την Άννη θέλετε ή το Βι, ποιο θέλετε? Πάμε. Το Βι, φύγε Γιάννη, ξού. Βι, ας την πείρα, είσαι μικρό. Πατέρας, α. Ο Αχμέτ είπε να σηκωθεί, αλλά δεν πειράζει. Ο Βι, όταν ήταν μικρός, πίεζε ένα φίλο του, μια φίλη του, να τον παντρευτεί, όπως κάναμε στο νηπιαγωγείο. Η φίλη έλεγε, δεν θέλω, θέλω να παντρευτώ την καλύτερη μου φίλη, όπως κάναμε στο νηπιαγωγείο. Οπότε ο Βι πίεζε την κοπελίτσα να τον παντρευτεί. Γύρισε σπίτι και μας το είπε. Και εμείς οι γονείς του τον μαλώσαμε. Τέλειο. Καλή κοπελίτσα.
Minecraft, το θες. Ναι. Θέλεις να αλλάξουμε κάτι, δηλαδή δεν υπάρχει καταπίεση. Θα μας εξηγήσει την καταπίεση του και θα το εξηγήσουμε την σωστά. Ωραία, τώρα θα δείτε λοιπόν τι έπρεπε να έχει αλλάξει την οικογένεια παλιά. Βή μου, πώς ήταν σήμερα το σχολείο? Εντάξει, στεναχωρήθηκα γιατί είπα στη Μαρία να παντρευτούμε και αυτή δεν ήθελε. Και εγώ επέμενα εκεί, της έλεγα όλη την ώρα συνέχεια και αυτή δεν ήθελε. Τώρα τι να πω. Δεν ήθελε. Όχι. Επέμενες. Ναι, εννοείται. Γιατί να μην θέλει να με παντρευτεί, εσύ δεν μου λες είναι γιατί όμορφο παιδί που είμαι. Μα καμάρι μου, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο, δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Εσύ δεν θες να βρω μια καλή νύφη να παντρευτώ? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για όνομα του Θεού. Φωνάζεις το παιδί. Για όνομα του Θεού, δεν βλέπεις τι λέει το παιδί? Δεν έκανα κάτι κακό, απλά τη ζήτησα να παντρευτούμε. Δήμου. Το ξέρω ότι δεν έκανες κάτι κακό. Μη φωνάζεις το παιδί, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν. Απλά όταν μια κοπέλα μας λέει όχι, μας λέει όχι. Έχει τους λόγους της που μας λέει όχι και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επενεύουμε, να επέμβουμε, να της αλλάξουμε τη γνώμη. Αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό, γι' αυτό σου φωνάζει ο μπαμπάς. Αλλά το ότι σου φωνάζει δεν είναι σωστό αυτό καθ' αυτό. Ωστόσο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εμείς σε αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά Βή μου, αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό. Και αυτό που έκανες, η κοπέλα εμένα με πλήγωσε. Και τα δικά μου συναισθήματα. Απλά εγώ προσπαθώ να συνδέσω, δηλαδή η κακή συνέχεια αυτού του παιδιού για να προβεί σε αυτή την κατάσταση, ότι εμείς δεν είχαμε καλή σχέση μεταξύ σας. Καλή αντιμετώπιση. Ναι, και μπερδεύτηκα. Μας δείχνετε δηλαδή κάτι το οποίο δεν είναι ιδεατό. Που δεν έπρεπε να γίνει. Ή έπρεπε. Θα έπρεπε να γίνει. Άρα ο μπαμπάς να έχει διδάξει το παιδί πώς φέρει τις κοπελές. Είναι τόσο απλό και εύκολο, λέτε? Ήταν λίγο διδακτικό, ένα μικρό παιδάκι, πολύ δύσκολο να το καταλάβει. Να το βλέπει πρακτικά στην οικογένεια. Ναι. Να το βλέπει πρακτικά. Σεβασμό, μπαμπά και μαμά. Μήπως μπαμπά δεν πρέπει να φωνάξει τη μαμά. Μπαμπά, μαμά, φωνάξει τον μπαμπά. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Ο κόσμος είδε τώρα ότι υπήρχε λίγο μια. Κοίτα, εγώ είχα άλλο πράγμα. Ωραία. Στο κεφάλι μου. Άκου λοιπόν. Προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο να το φτιάξουμε. Αλλά σίγουρα μπορούμε να το ανακαλύψουμε στην οικογένεια. Φτιάξτε λοιπόν μια ιδανική σχέση. Ιδανική. Φτιάξτε μια σκηνή που, ο παπάς τη μαμά τη λατρεύει και τη φέρεται πάρα πολύ όμορφα. Ωραία. Και σε ένα σημείο που σηκώνει τη φωνή, το παιδί για κάποιο λόγο θα πρέπει να προσπαθείτε να βρείτε μια φάση να μην ξανασηκωθεί η φωνή μέσα στο σπίτι. Και οπότε το παιδί το πάρει η μαμά ή ο παπάς και να πει: συγγνώμη, δεν θα το ξαναγίνει αυτό. Σεβόμαστε. Κάτι τέτοιο. Δούμε λίγο. Ωραία. Είμαι ο μπαμπάς. Είμαι η μαμά. Α, γεια σας. Είμαι ο μπαμπάς και η μαμά. Ωραία, έχουμε μια καλή σχέση. Ωραία. Καλώς τον, το Νικολάκι μας. Μαρία μου, γλυκά μου. Φτιάξε, ήρθε το καμάρι μας. Καλώς, θέλω να σου δώσω ένα φυλάκι. Μπράβο, μάτια μου. Τι έγινε? Πάω να φας. Ναι, μπράβο, μάτια μου, μπράβο. Πριάμ έχω, σας αρέσουν τα πριάμ. Σ' αρέσει η Νικόλα μου? Μια χαρά, μια χαρά είναι κούκλα μου. Μια χαρά, ετοιμαζόμαστε κι εμείς να βοηθήσουμε. Για πες μου τι έγινε, αγόρι μου, σήμερα στο σχολείο. Ναι. Και το αντιμετωπίζουμε εμείς καλύτερα. Εντάξει, στεναχωρήθηκα γιατί ζήτησα από τη Μαρία. Τι καμάρι μου, για να τα συζητήσουμε εδώ. Να ζήτησα από τη Μαρία σήμερα να παντρευτούμε. Ναι. Και μου είπε όχι. Και πέρα να την ξαναρώτησα. Ναι, τι έπαθες, μάτια μου. Ω, μάτια μου, μη σε νοιάζει, κοπελά. Έλα, που μας λέει το αγόρι μας κάτι. Έλα, μάτια μου, μη σε ανησυχεί. Για συνέχισε, μάτια μου. Συνέχισε, τι έγινε στο σχολείο? Αυτό βασικά τη ζήτησα, ναι, να με παντρεύει και μου είπε όχι και τη ξανά έλεγα, το ξανά. Για να σου πει η μάνα σου μια κουβεντούλα. Ναι. Μια μικρή διαφορά. Ναι. Πώς το βλέπετε? Είναι λίγο πιο σωστή κατεύθυνση. Ατελείω, τότε τα παιδιά πρέπει να αθλητήσουν σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα κάνουμε και το άλλο θεατρικό, δεν πειράζει τι γίνεται. Λάβαμε λίγο τη σημαίνει το δραστικό θέατρο. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρξουν δύο χοροποίησει στη στάση του χορηγού. Παρόλο που είναι τρομακτική η κατάσταση που βιώνει, θα σταματήσει.
Μια στιγμή, να πάρω μια στάση στο σώμα σου να δείξει. Λοιπόν, η κυρία Καλλιόπη λοιπόν λέει, πες ξανά. Επειδή το ιδανικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι ολόγυρα και να παρέμβουν, έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό και το δεδομένο, εντάξει. Το θα είναι τώρα σκοτάδια και μαμονωμένα και σοκάκια και αυτά. Αλλά σαφώς δεν βοηθά την κατάσταση όταν το κορίτσι μικραίνει και γίνεται έτσι και μιλάει και φοβισμένη. Δηλαδή, σαφώς μέσα της εννοείται φοβάται. Αλλά εγώ θα σκεφτόμουν ότι θα πρέπει να φανεί ότι έχει αυτοκυριαρχία, ότι θα πει τι συμβαίνει εδώ, σταματήστε, μη με ενοχλείτε και να ακούσουμε αυτό το βοήθεια. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει. Τώρα δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε άλλες λύσεις. Νομίζω είναι ακριβώς η λύση που είπε η Αγγελική, αλλά εσύ θεωρείς ότι ακόμα και τσαμπουκά να μην έχει ένα παιδί, αρκεί μόνο να παίξει ότι έχει τσαμπουκά. Δηλαδή, απλά να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του σώματος την ψεύτικη. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή θα πει, όταν θα εμφανιστεί κάποιος που θα πάρει να ενοχλήσει, θα κάνω όπως δεν με νοιάζει. Είναι ένα θεατρικό έβριμα, βεβαίως. Είναι τελείωτο το τι πρέπει να βρεις. Πάμε. Είναι σίγουρο, παιδιά, ότι όλοι αυτοί που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, πρώτα απ' όλα είναι κομπλεξικοί και δεύτερον, αυτό είναι βεβαιότατο, είναι θρασίδηλοι. Δηλαδή, έναν, δύο, τρεις, πέντε που θα συναντήσει στο οποιοδήποτε πάρκο και θα συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο σε μια κοπέλα, αν η κοπέλα σταματήσει, γυρίσει, τους κοιτάξει και τον πει, ας πούμε, τι θες ρε μαλάκα. Ναι, τι θες ρε μαλάκα. Τελείωσε η φάση όλη, σταματάει εκεί. Αρκεί να κρατήσει ψυχραιμία και να είναι επιθετική τόσο όσο δεν το περιμένουν οι άλλοι. Αυτή είναι η βάση, νομίζω. Και δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που, δεν θα πω μόνο τα παιδιά, και εμείς οι μεγαλύτεροι, κάποια στιγμή θεωρώντας αστείο ή πείραγμα κάτι, έτσι, δεν σκεπτόμαστε το τι μπορεί να έχει ως αντίκτυπο. Θα κλείσουμε λοιπόν τώρα, γιατί υπέρχεται τώρα και θέλετε και όλοι να... Α, Γιάννη θέλει να πει κάτι, εντάξει, και να κλείσουμε. Πάμε. Εγώ θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε τόσο με το θύμα, παρά με το θήτη. Δηλαδή, αν θέλουμε όντως να αλλάξουμε ριζικά το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να μένουμε στο πώς θα σωθεί μια κοπέλα συγκεκριμένη σε ένα πάρκο, επειδή θα έχει το θάρρος και την ψυχική, ας πούμε, δύναμη να αντισταθεί. Γιατί θα μπορεί να βρεθεί, όπως βρέθηκε σε ένα πάρκο και σε ένα στενό, στο οποίο κανείς δεν θα την ακούσει, στο οποίο και να πει αυτή φύγε ρε μαλάκα, ας πούμε, ο άλλος θα με τον άλλον και γενικότερα θα έχει την σωματική δύναμη να την ελέγξει και να την κοντρολάρει. Οπότε δεν το λύνουμε έτσι. Νομίζω η πιο σωστή προσέγγιση που κάναμε ήταν η συνομιλία και η επικοινωνία με τους θήτες και όχι για τη στιγμή, ίσως για σε ένα μακροχρόνιο επίπεδο για να μην συμβεί ξανά. Δηλαδή αν προσπαθήσουμε, εννοείται πως χρειάζεται ας πούμε αλλαγή του συστήματος, αλλαγή του τρόπου εκπαίδευσης και στον τρόπο που μεγαλώνουν αυτοί οι θήτες, αλλά η μόνη στιγμή που το πλησιάσαμε είναι με το να μιλήσουμε και ίσως να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του θήτη ώστε να μην ξανασυμβεί αυτό γενικώς. Επειδή ο Μπάλα αρνείται λίγο να αλλάζουμε ως καταπιεστές, πολύ ωραίο όμως, απλά να πω δύο πράγματα και να κλείσουμε. Όταν ο Μπάλα ήρθε στην Ευρώπη, του λέγανε, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο καταπιεστής μου. Δηλαδή έφυγε από τη Βραζιλία που είχε το δικτάτορα και ήταν πολύ προφανές ότι αυτός τον καταπιέζει. Και ήρθε στους Ευρωπαίους το 1970 και λέγανε, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο καταπιεστής μου. Εγώ έχω κάτι ψυχολογικά προβλήματα και ο εαυτός μου είναι στο μπερδεύει και αυτά. Και έφτιαξε ένα δεύτερο βιβλίο και ένα δεύτερο σύστημα, το οποίο το ονόμασε The Rainbow of Desire και είπε ότι έχουμε the cops in the head. Δηλαδή τα στερεότυπα είναι στο κεφάλι μας. Και αυτό που είπε πριν και η Καλλιόπη και κάποιοι ακόμα, το κοριτσάκι έχει υιοθετήσει το ρόλο του θύματος. Γιατί με το που είδε τον άντρα, φοβήθηκε. Άρα ξέρει ότι του κάνει κακό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όλοι θα πρέπει από τη διαπαιδαγώγηση δηλαδή των παιδιών μας όσο μπορούμε, γιατί καταλάβαμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται τώρα εδώ ευκαιριακά. Μπορείς να βρεις μια βραχυπρόθεσμη λύση και μια μακροχρόνια λύση. Και το πρόβλημα σαφέστατα είναι στους θήτες και στους καταπιεστές και πώς θα αλλάζει μακροχρόνια. Αλλά γενικότερα ότι δεν πρέπει να αναπαράγουμε το σύστημα με κανέναν τρόπο. Γιατί και στο θέμα του σεξισμού και οι γυναίκες μπορούν να παράγουν το σύστημα. Όχι μόνο σαν μάνες, αλλά και σαν γυναίκες οι οποίες δίνουν στον άντρα την εξουσία ή στο οποιοδήποτε δίνει σαν τον κάποιον την εξουσία.
Σαφέστατα λοιπόν αυτή η ενδυνάμωση δεν θα βγει ατομικά μόνο, κάνοντας συγκεκριμένη ας πούμε δερματοθεραπεία, αλλά συλλογικά, μέσα από συλλογικότητες που μας ενδυναμώνουν. Οπότε, καλό στο επανειδή, να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε κάποτε. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και για τη χαρά που μας κάνατε να δείξουμε αυτό το καινούργιο θέατρο. Φιλάκια. Χειροκρότημα σε όλους. Οι κυρίες δεν παίξαν περισσότερο, δεν πειράζει. Μπράβο, μπράβο. Τα κορίτσια πάλι κλέψαν την παράσταση και δεν παίζαν καθόλου. Μέχρι τις 8.30 στο μπάνιο, ε. Ναι, ωραία.